Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιση Χριστέρα μου, το παιδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Όχι, θέλω κι γυναίκα.
Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα είμαστε και θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στους 95,5 της Κακομήρας. Με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δημιουργία των Ήχων, τον Θανάση Καταπάκη στο Production. Την κυρία Λέλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστήρα Πτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχετε μπροστά σας μόνο την οριστική, την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και σας δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Παράλληλα στο www.listopartu.gr μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο μέσα από ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών που υπάρχει εκεί με την εγγύηση του ονόματος αδερφή Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι στο Facebook. Να πω για καφέ, πίτα ή μπουγάτσα, κάντε μια στάση στα καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα ή πίτα μία σημεία δώρο, αν θες καφέ δώρο το νερό, αν θες οτιδήποτε τραβάει ψυχή σου, μόνο στα καντίνα Pit Stop, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιό Σταθμού 36, Δυτική Είσοδος μετά δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Ένα συμπολίτης μας που πάσχει από μεταστατικό καρκίνο στο μάχη χρειάζεται αίμα. Για τους ακρατές που θέλουν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας μπορούν να καλέσουν στο 6983 161 473. Αυτή είναι η επιθυμία τους, να μην λέμε ονόματα. Για όποιον λοιπόν μπορεί να βοηθήσει για το αίμα το οποίο χρειάζεται, για κάτι άλλο, μπορεί να καλέσει τον, για το συμπολίτη μας το 6983 161 473. Με χορηγό μας τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την Εσκιά, την Παροδήμος, η οποία αυτή την εβδομάδα έχει μια μοναδική προσφορά για όλους σας οι οποίοι θέλετε να κάνετε δικό σας είτε ένα Hyundai, είτε ένα Kia, είτε Skoda. Σε αυτά λοιπόν τα οποία εμπορεύετε, μπορείτε να αποκτήσετε όποιο μοντέλο θέλετε και να έχετε όφελος, κρατηθείτε, όπως όταν κάνετε τις αγορές από εκεί, από την Εσκιά της Βαλοδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, να έχετε όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για 3 ολόκληρα χρόνια. Περισσότερα πηγαίνοντας μια επίσκεψη εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Μπείτε τώρα στο goldmall.gr και προλάβετε απίστευτες προσφορές για το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου. Υπάρχουν επιλογές για ταξίδια με διαμονή, πρωινό και μεταφορά. Κωνσταντινούπολη με 99 ευρώ με διαμονή στο ιστορικό κέντρο. Βελιγράδι με 95 ευρώ σε πρωτό ξενοδοχείο. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Μπάσκο με 49 ευρώ σε τράστορ ξενοδοχείο. Με απεριόριστο σπα. Στις εκδρομές πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων αποκλειστικά στο goldmall.gr. Κωνσταντίνε, τι γίνεται? Ησυχία. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Κακό αυτό. Ναι. Γιατί ησυχία? Γιατί ησυχία? Ναι. Δεν πέθανε κανένας μεγάλος διάσημος πολιτικός, ηθοποιός κτλ. Δεύτερον, οι κομμουνιστές δεν μπήκανε, ξέρω εγώ, διαδήλωση να κάνουν γιατί ο Τσίπρας, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, δεκτά όλα. Μισό λεπτό, ας τα πω ένα-ένα. Η δεξί ούτως ή άλλως κρύη είναι, άμα δεν είσαι αριστερός δεν κάνεις μπούκα, δεν κάνεις οχλαγωγία κτλ. Ναι. Η αναρχική με τους κομμουνιστές τα βρήκανε, δεν σπάνε, δεν ρημάζουν κτλ. Ναι. Οι ασφαλίτες έχουν γίνει σαν τα βόδια από το φαΐ, δεν κουνιούνται, δεν κάνουν τίποτα. Περπατάνε 2-2 το βράδυ σαν τους γκέι να πούμε, με κάτι σκόντα τρακαρισμένα, οκτάβια να πούμε, με κάτι φθαρμένα λάστιχα. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη δεν παίξανε ακόμα, έχει 10 μέρες τη βρώμα εθνική ομάδα, η Ελληνή, Τρισάδλια να πούμε κτλ. Ο Τζόρτζια και ο Λάσκαρης ψάχνουν να τους βρουν εκεί πέρα πατεώνες να πούμε. Κατάλαβες, τον είδε τον Βλαχόπουλο, ήρθε με τον καφέ απ' έξω, η Τζόρτζια, ο Λάσκαρης, η Τζόρτζια, ο Λάσκαρης, ο Λάσκαρης, η Τζόρτζια, ο Λάσκαρης, η Τζόρτζια, η Τζόρτζια, ο Λάσκαρης. Δεκτό, τι μπορεί. Τι μπορεί να κάνει, του λέω είναι μούρια πατεώνων είναι αυτή, δεν είναι, δηλαδή αυτοί οι δυο είναι. Δεκτό, τι να κάνει. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Να προλάβει. Όταν βγαίνει ο Πολύποδας στο έντερο, μπαμ το βγάζει και τελειώνει. Αν πας μετά από 10 χρόνια,
σου τρώει τα σωθικά πολύ. Ποτέ. Ξεκινάει από μικρό, γίνεται σαν το γίγα τα κρυζίνο μετά. Ό,τι και να αυτό, αυτό είναι. Τώρα τι να κάνει. Τώρα τι να κάνει. Ήταν ο φιλί του Βλαχόπουλου αυτό το πράγμα. Δεν έλεγα κατηγορώ εγώ τον Βλαχόπουλο. Λέω, σου λέω, δεν γίνεται τίποτα. Ο Λάσκαρη, η Τζόρτζια, ο Λάσκαρη. Τώρα ο Γουίλι Έλμο, έτσι ο Γουίλι Έλμο. Δεν πατάει Αριανό στο Παλέντε Σπορ. Ναι. Τι είναι. Δεν τα βρήκα. Ρίξτε το. Έχει επικοινωνιακό θέμα με του οργανωμένου οπαδού. Ποιο τι έχει, λέει. Επικοινωνιακό θέμα. Ο Γουίλι Έλμο. Ναι. Καλά είναι δικηγόρο και έχει επικοινωνιακό θέμα. Εγώ αν ήμουν δικηγόρο. Την ερώτηση αυτή γιατί την απευθύνει σε μένα. Σε ποιον την κάνω, στον Γουλιέλμο. Ναι. Δεν μιλάω εγώ με τον Γουλιέλμο. Να τον βάλω. Με κανένα... Μα είναι δυνατόν να κάνω εγώ φίλο κάποιον που το λένε Γουλιέλμο. Γιατί το φίλο μου θα τον λένε Σάκη, Μάκη, Μπάμπη, Πέτρο, Ηλία. Πώς το λένε το σύζυγο τη κυρία Βαλσάμι. Ερίκο. Έκανε φίλο Ερίκο και σε πειράζει το Γουλιέλμο. Μα είναι καλλιτέχνη αυτό. Ο Γουλιέλμο είναι δικηγόρο. Το ίδιο είναι ο Γουλιέλμος με τον. Για σένα υπάρχει ένα Γουλιέλμο. Ο Γουλιέλμο τέλο. Ο Γουλιέλμο τέλο. Και μετά από εκείνο τέλο. Τέλο. Γουλιέλμο τέλο. Δεν υπάρχει. Δεν κουνιέται φίλο. Λοιπόν. Δεν διαμαρτύρεται κανένα. Εκλογέ θα γίνουν, θα βγει πάλι ο Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει εκεί πέρα το Μητσοτάκι, ο οποίο είτε μιλάει είτε δεν μιλάει, ει βάρο του είναι όλα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία κοιμούνται όρθιοι όλοι οι αντιεπικοινωνιακοί τύποι. Ο σύζυγό σα έχει προσλάβει κάτι εκεί, επικοινωνιολόγου οι οποίοι είναι άθλοι, οι άθλοι των Αθηνών. Τρισάθλοι να πούμε. Τι να σου πω τώρα, βγήκε ο Λεβέντη εχθέ στην τηλεόραση, ήταν το θρίλερ, δεν έβαλαν χ. Τα παιδάκια τρομάξαν, δεν τρώνε το φαΐ σήμερα το πρωί. Τι έγινε, Οκτώβριο είναι, περιμένετε τώρα εσεί να γίνει το τρίμερο, σα κάθισε στραβά όμω, 28 είναι Κυριακή. Κλαίνε οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και όλοι οι τεμπελχανάδες εκεί, οι δημόσιοι πάλι. Τι σε νοιάζει. Εγώ, μα με λες τι έγινε και δεν σου λέω δεν έγινε τίποτα. Ως και 28 Οκτωβρίου να πέφτει Δευτέρα, καλά θα ήταν. Να κάνω ένα τρίμερο τα τεμπελχανία να πούμε. Να τραβούσαν μια εκδρομή την Τρίτη, μια απεργία την Τετράτη. Να το πενθύμε. Τρετάτη. Ναι. Δευτέρα να ήταν 28. Την Τετάρτη έγινε Τρετάτη. Να τραβήξουν την Τρίτη μια εκδρομή μονοήμερη. Την Τετάρτη να πούμε να κάνουν μια απεργία. Πάει το πενθύμερο. Για αυτά που κατηγορούμε. Πέμπτη να τραβήξουν μια αναρωτική άδεια. Παρασκευή, ξέρω εγώ, η μια αργία. Να το ζωτάω το Σαββατοκύριακο. Αυτά που κατηγορούμε. Δεν κατηγορώ κανέναν. Σου λέω τι γίνεται. Εσύ. Κατηγορώ εγώ κανέναν. Όποτε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Γιατί τη αναμέτρηση. Ποιο. Ναι. Ξάνθη Λάρισα. Ναι. Δεν το είδα το μάτς. Μιλάμε στο τηλέφωνο με τον Κωστή. Δεν το είδα. Τι κάνεις, Δραχοντρέ. Βλέπω τον αγώνα. Σιγά τον αγώνα, μην το βλέπεις. Να το λέω 0-0 έτσι και έτσι. Τι το έπιασε το παιχνίδι στο στόμα του. Αρχίζει τις μια κίτρινη, δύο κίτρινες, τρεις κίτρινες, τέσσερις. Τώρα για την Ξάνθη με τον αυτό. 13 κίτρινες, δύο κόκκινες. Δηλαδή τώρα συγγνώμη. Βγαίνει ο φίλος σου ο Κούγιας. Ναι. Και φωνάζει. Γιατί φωνάζει. Ορίεται. Γιατί ορίεται. Αν εσύ είχε την ομάδα σου να παίζει με 9 παίκτες ένα παιχνίδι. Ναι, ας φρόντιζε να παίζει με 12. Γιατί φωνάζει. Όταν τα βρήκε με το Μαρινάκι ο Κούγιας και ανέβηκε τις κατηγορίες και έπαιρνε πέναλτι έξω από την περιοχή με το Τσιόλι και ανέβηκε η κατηγορία. Ήταν καλά τότε ο Κούγιας. Καλά ήταν τότε, δεν μίλαγε να πούμε. Καλό το σύστημα, καλός ο Μαρινάκης. Τώρα την πήρε τη δουλειά να πούμε ο Μελισανίδης. Φωνάζει, μίλησα με αυτό του Μελισανίδη. Γενικά δηλαδή έδωσε στο Πανελλήνιο ότι κάνει ο Μελισανίδης κουμάντο. Θα ρίξει και δεν το ξέρουμε ότι κάνει ο Μελισανίδης κουμάντο. Έπρεπε να περιμένω τον Κούγια να το φάνε λάχανο στην Ξάνθη, να πούμε εκεί η κρύα ομάδα του γιατρού, του κτηνίατρου, για να με πει εμένα ότι ξέρω εγώ κάνει κουμάντο ο Μελισανίδης. Εγώ το καλοκαίρι πήγα κάτω στην Αθήνα, κουμάντο κάνει ο Μελισανίδης. Βέβαια ο Μελισανίδης κάνει κουμάντο. Αλλά δεν έχει ομάδα με βάθος για να κάνει κουμάντο. Τώρα αν του πάρει πρωτάθλημα, τι να σου πω ρε φίλε κόκκινε, δηλαδή αν πάρει από τον Ολυμπιακό. Και αυτό τον ΠΑΟΚ που είναι για μένα οι καλύτερες ομάδες από την ΑΕΚ. Σαν ρόστερ, σαν αυτό κτλ. Γιατί η ΑΕΚ βγάζει την ψυχούλα της, το πάθος της. Λοιπόν, αν πάρει αυτή η ΑΕΚ τώρα πρωτάθλημα με αυτό τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν το βλέπω. Και ας έχει και διαιτητές και ας έχει και επόπτες. Δεν το βλέπω. Αν το πάρει, θα πάω κάτω στην Αθήνα να πω: έλα εδώ ρε Μελισανίδη. Δηλαδή, σβήσε ό,τι έχω πει για σένα να πούμε. Συγχώρεσέ με, μη με τσιμεντώνεις, ξέρω εγώ. Κτλ. Κατάλαβες το κόκκινο. Άντε πα στα θέματα τώρα που θα μιλήσει ο Κούγιας για το Ξάνθη Λάρισα. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Να μιλήσεις για ό,τι αγαπάς. Τι να μιλήσεις, τι. Εγώ απλά είδα ένα παιχνίδι το οποίο έχει τόσο θέμα για συζήτηση και εσύ μου λες να μιλήσεις. Τώρα δε. Είναι πολύ εύκολο. Μεγάλη θεματικότητα. Όλη η Ελλάδα έβλεπε το Ξάνθη Λάρισα χθες το βράδυ να πούμε και είναι τεράστιος λόγος να πούμε. Αυτό το παιχνίδι βρήκε ευκαιρία ο Κούγιας να μιλήσει για το Μελισανίδη ότι κάνει το κουμάντο. Αυτό ήταν. Ψέλης ο Κούγιας ότι μιλάω με το Μελισανίδη και μήπως ξέρω εγώ κανένα μάτς τον βοηθήσει και αυτό να και γίνει καμιά ιστορία. Εντάξει, ο Κούγιας εμένα είναι παραγοντάρα για μένα. Μπαλαδόβατσα πολύ μεγάλη. Έχω μιλήσει κατ' ιδία μαζί του, ξέρει πολλά κιλά μπάλα, το λέω δημόσια. Ένας από τους καλύτερους νομικούς, πανέξυπνος πάνω στο αντικείμενό του. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι και το θαυμάζω πολύ και στα 67 του που έχει τόση ενέργεια.
και πίνει μόνο πορτοκαλάδες, ούτε αλκοόλ πίνει ούτε τσιγάρο. Εγώ το θαυμάζω για αυτό το Κούγια. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει ο Κούγιας ο οποίος πήρε τα σφυρίγματα για να ανέβει Λάρισα επί Μαρινάκη και να διαμαρτύρεται. Το κάνει νομίζω πανέξυπνα. Αδίκως ανέβηκε δηλαδή. Εγώ δεν λέω ότι ανέβηκε αδίκως. Εγώ λέω ότι για να ανέβει, γιατί όλα τις άλλες ομάδες τον κυνηγούσαν τον Κούγια, τον πηγαίναν ανάποδα. Και ο άνθρωπος είδε και από είδε, θα πάω λέει με τον Ολυμπιακό. Και τότε ανέβηκε. Τότε ανέβηκε. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που σου λέω. Δεν λέω κάτι λάθος να πούμε. Αν λέω κάτι λάθος, θα με διορθώσεις. Τον είχανε. Ο Κούγιας. Ο Κούγιας είναι αυτό. Ξέρω εγώ εσύ. Μήπως είναι ο Κούγιας γιατί δεν μπορείς να βγεις στον αέρα. Πώς φαίνεται εδώ ποιος μας πήρε τηλέφωνο. Θα σου πω εγώ. Εσύ μπορεί να μας. Η Στεναρίκοβα αποκλείται να σε πήρε τηλέφωνο. Οπότε κανένα Κούγια μπορεί να σε πήρε. Ναι, παρακαλώ. Εντάξει. Ιδάλω θα σε πήρε κανένα μπαγκλά μας. Με τα διαφημιστικά στυλό, ο οποίος παίρνει πάντα 2 με 4. Θα σου πω εγώ ποιος είναι. Ιστορικό κλείσον, το έχω μάθει εγώ. Ελλάδα πριν από 0 λεπτά. Το Χαϊβάνι ο Δημαράς ο Χάρης. Πόσο Χαϊβάνι μπορεί να είναι. Γιατί είναι Χαϊβάνι. Γιατί την ώρα της εκπομπής 14-22 παίρνει τηλέφωνο. Για να σε πάρει μπορεί ναι. Να συμβαίνει κάτι σοβαρό. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν σκέφτεται ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο. Ναι, γέννησε γυναίκα του τερματοφύλακα τη Καλαμαριά. Άσε με ρε κόκκινο, τώρα με την Καλαμαριά τώρα. Παράτα με Δημαρά τώρα. Πάμε παρακάτω. Ο Δημαρά λέει. Είναι συνάδελφο. Πριν είναι συνάδελφο. Λέει, όχι, δεν είναι συνάδελφο, είναι δημοσιογράφο. Εμεί είμαστε παραγωγοί, δεν είναι συνάδελφο. Δημοσιογράφο. Δουλεύουμε στο ίδιο κτίριο. Δημαρά λέει δεν απάντησε εδώ. Τον ψάχνα στην προηγούμενη εκπομπή ο Μπούζο και θέλει να φορτωθεί τώρα σε εμά τη δικιά μα την εκπομπή ο Δημαρά. Να μα πει για τον Απόλλων. Τι να μα πει για τον Απόλλων. Αν δεν πέθανε κανένα, μη μα πάρει τηλέφωνο. Αν δεν έγινε κάτι σοβαρό, αν δεν δίναν τον Καλατζίδη, δεν πλάκουσε ο Καλατζίδης με το σκύλο κανένα να δαγκώσει. Τι μας πάρει τώρα. Τι θέλει ο Μπούζος εδώ. Τι. Δεν με νοιάζει η είδηση του Δημαράς, την πίστη δικιά μου. Να βγει ο Δημαράς. Όχι, να μην βγει ο Δημαράς. Άσε τώρα. Άσε με καημένο. Το βλέπεις και εσύ και κολώνεις. Τι φοβάσαι, μη σε κάνει το μάγκα. Όχι, εγώ στη θέση του ανέβαινα πάνω. Άτε ρε Μπούζο, το βλέπεις και τρέμεις. Σαν το πουλάκι, το κοτοπουλάκι, το μικρό. Τι άσε κάνει, βρε. Διευθυντής μου είναι. Η κουρού με χέρια. Ναι, τώρα είναι διευθυντής μου. Διευθυντής μου είναι. Έλα εδώ μια χαψιά τον κάνεις. Μην το βλέπει κάτι το τσακό σε όλους. Έλα κόκκινε. Θα κάνουμε κοιλιά. Τώρα με τον κρύο το Δημαρά θα κάνουμε 2 κοιλιά. Δημαράς. Πάρτον. Κρύος ο Δημαράς και κρύος ο Δημαράς. Κάτι κρύα αστεία. Άντε ρε καθυστερημένο. Ήθελε και μια φίλη του στο Facebook. Άμα τα κρύα σου τα αστεία ρε Δημαρά του λέει στο Facebook. Άστο χάρη καλησπέρα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα. Τον είπες και καλησπέρα γιατί με αυτά που σου λέει. Εντάξει. Έχει το ακαταλόγητο ο Κωστής. Να φάτινα. Αυτό τώρα για μένα είναι εύσημο ή είναι ύβρις, δεν ξέρω. Ένσημο είναι, όχι εύσημο. Ένσημο. Λέγε Χάρη, λέγε. Λοιπόν, έχουμε μία είδηση που προκύπτει από το αστυνομικό δελτίο. Α, αυτό είναι καλό. Ωραία. Τρεις συλλήψεις έγιναν το πρωί. Πού? Για το θάνατο του Νάσου Κωνσταντίνου, του οπαδού του ΠΑΟΚ που όπως θυμάστε δυστυχώς έχασε τη ζωή του στις 4 Μαΐου του 2017, ναι. Στις 27 Απριλίου το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο, ναι. Δέχτηκε επίθεση από αγνώστους στην περιοχή των πανεπιστημίων. Αγνώστους. Περίμενε. Στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε αυτοκίνητο επί της οδού Αγίου Δημητρίου και δυστυχώς ο 24χρονος απεβίωσε ακριβώς. Το θέμα είναι ότι οι αρχές διεξήγαγαν έρευνα. Μπράβο. Όλο αυτό το διάστημα κατέληξαν σε 4 πρόσωπα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη επίθεση. Μπράβο. Τι, ποιου χώρου είναι. Εκδόθηκε το πρωί μετά από αυτή την έρευνα και αφού ταυτοποιήθηκαν κάποια πρόσωπα, ναι. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το πρωί, συνελήφθησαν. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για 4 άτομα. Ναι, από ποια περιοχή. Ναι. Συνελήφθησαν τα 3. Το ένα πρόσωπο ακόμη αναζητείται. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή, στον τρίτο τακτικό ανακριτή, στα δικαστήρια. Απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες εναντίον τους, όπως ανθρωποκτονία από πρόθεση, θυσία κλπ. Ωραία, ωραία. Κρατούνται, ναι. Παραμένουν πλέον κρατούνται και την Παρασκευή, δόθηκε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή να απολογηθούν. Είναι από κάποιο ερώτηση. Γνωρίζουμε κάτι περαιτέρω όπως στοιχεία των ανθρώπων αυτών αν βρίσκονται από κάποιο χώρο, ομάδα, ναι. Κάποια κοινωνική ομάδα, κάποια ομάδα άλλη οπαδής. Ξέρουμε αν είναι οπαδή κάποιας ομάδας κάτι. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμη.
Γιατί ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ούτε φυσικά. Ναι, από ποιο χώρο είναι όμως μπορούμε να πούμε. Από ποιο χώρο είναι. Ούτε αυτό ακόμα μπορούμε να το πούμε. Δεν γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε. Πώς δεν γνωρίζουμε, εδώ και ένα χρόνο τους ξέρουν. Ρε, τώρα δόθηκε εντολή από τους πιάσους. Έχουμε ακόμα πληροφορίες όσον αφορά το ρεπορτάζ, δεν μπορούμε να πούμε φυσικά. Ένα χρόνο τους ξέρουν. Μέχρι την Παρασκευή θα μάθουμε, δεν γλιτώνει κανείς. Απλά δίνουμε την είδηση ότι οι τρεις από τους τέσσερις που ουσιαστικά κατηγορούνται είναι, βρίσκονται πλέον στα χέρια της αστυνομίας και ενώπιον της δικαιοσύνης. Να λάμψει, επιτέλους να λάμψει η αλήθεια. Άστα τα σάλια κόκκινα, άστα τα σάλια. Επιτέλους. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και την αναφέρουμε αποκλειστικά τώρα στο παρελθόν. Και εγώ νόμιζα και άρχισα μια καλαμαριά θα με πεις και θα με χαλάσεις. Σε παρακαλώ. Θες να σου πω για τον Απόλλωνα τίποτα. Εγώ έκανα τζόκι για προχθές, συνάντησα την κόρη του κυρίου Καλατζίδη με το σκύλο και μου τα είπε όλα τα ρεπορτάζ, οπότε δεν χρειάζεται να πεις. Μιλούσε με το σκύλο. Συνεννοήθηκα εγώ, μου τα είπε τα ρεπορτάζ, μια χαρά, μη στεναχωριές. Για πες. Σε ακυρώνεις τον αέρα τώρα. Τι. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, ό,τι ξέρει να το πει. Πάλι να δεν το έχεις πρόβλημα. Κλείσε ρε, κλείσε. Εντάξει, θα το πούμε. Γεια σου Χάρη, γεια σου Χάρη. Λοιπόν... Τι ευγενική συμπεριφορά. Δεν είμαι ευγενικός άνθρωπος. Εσύ είσαι ευγενέστερο, δηλαδή, που κλείνεις τα ακροατές. Μόλις σε ζωρίσει κανένας, φρε με τι ασχολείσαι. Άκου τώρα. Πουλά ναρκωτικά, με τι ασχολούμαι. Με τι ασχολείσαι, φίλε. Για να δεις πόσο και φταίσαι. Πρώτον, η είδηση που είχε ήταν Γκανιάν. Είναι μια είδηση για την οποία υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Παρασκήνιο, εδώ και ένα χρόνο ξέρουμε ποιοι είναι. Τώρα, επειδή του πιάσαν τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Εγώ τώρα θα χαρώ πάρα πολύ να μάθω ποιοι είναι. Να μιλάω με ονόματα και διευθύνσεις. Παλικάρια, μα ίσως να τα έλεγες και άλλα χρόνο πριν. Άστα τώρα τα γράμματα τώρα. Τους πιάσαν τους εκτός φαλούς. Ωραία, πες τα τρία ονόματα που κρατούνται. Ποιοι είναι. Εγώ ξέρω. Πες ποιοι είναι, γιατί. Εγώ ξέρω ότι βρωμάει η Ηρακλής η ιστορία. Τώρα από εκεί και πέρα τώρα. Αν αποδειχθεί ότι αν δεν έχουν καμία σχέση. Αν αποδειχθεί, θα πω ότι βάλτε με μέσα ένα χρόνο φυλακή. Ρε φίλε, κάτσε. Τι κάτσε. Ελαφρά, αφού τους πιάσανε. Ναι. Πάνε να πει ότι έγινε δουλειά, ναι. Έρευνα σε βάθος και έχουν στοιχεία. Τα ξέρουμε τι είναι. Τώρα επειδή στον κόσμο τώρα τα πλασάρετε τώρα. Πάμε στα θέματα τα άλλα. Πάμε. Δεν μπορώ να σου πει. Τους ξέρα και ο ένας κρυβόταν και στις αίρες. Εμένα μου το είπε ένας ασφαλίτης. Εγώ δεν έχω ιδέα. Άσε, ρε, τώρα το μαθαίνω. Τώρα, γιατί τέλειο. Μέχρι τώρα τελείωνε, η ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ναι. Έλεγε το θέμα είναι στην τροχιά. Το θέμα είναι στην τροχιά. Το βγάλανε από την τροχιά. Λοιπόν. Αυτό το θέμα έλεγε. Το ξέρανε, ρε, όλοι το ξέρανε και ασφαλίτες το ξέρανε και ξέρανε και που κρυβόταν και ο ένας. Και από εκεί και πέρα. Και εγώ είχα μια κοπέλα που κάναμε πυγμαχία μέσα στην αστυνομία και λέει, έψαξα το θέμα, λέει, το πήγανε, λέει, στην Αυτίνα. Δόθηκε εντολή τώρα να φύγει από εκεί και να πάει αλλού και έγινε η σύλληψη. Πάμε παρακάτω, λέει. Καλά κάνουν. Μετά από ένα χρόνο, τι καλά κάνουν. Καθυστέρησαν ένα χρόνο, τι καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Ήταν προτιμότερο να πάει κάποιος αθώος φυλακή. Εγώ ένα χρόνο άμα είχα κάνει τέτοιο. Εγώ θέλω το δολοφόνο, φίλε. Σιγά, μην τον εγκληματία. Άσα, ρε, κόκκινε, τα σάπια, άστα. Λοιπόν, εντάξει, γιατί. Ναι. Ένας ανόητος, επωνόματι Ραπτόπουλος. Ναι. Ονομάτιζε μια ολόκληρη ομάδα τον κόσμο. Αυτοί οι δολοφόνοι ή αυτοί οι οποίοι προκαλέσανε αυτό το πράγμα έχουν όνομα και επίθετο. Εντάξει, τελείωνε. Εντάξει. Θα αποδειχθεί τώρα και θα δει τη ρόμπα να γίνει. Πάμε παρακάτω. Εγώ να γίνω λόγο γιατί. Για μια άλλη φορά. Εγώ ποτέ δεν δήλωσα ότι ξέρω ποιο είναι. Εσύ δεν ξέρω γλου, δεν φοβάμαι και τέτοια. Ο Χέζογλου. Θα μας πιάσουνε, θα μας δίρωγνε, θα μας κάνουν μήνυση. Δεν σκουπίζουν. Εντάξει, και τι ζούμε σε αυτή τη ζωή, ρε κόκκινε. Να μας βαρέσουν, να μας κάνουν μήνυση, να μας κυνηγήσουν. Δεν θα φάμε κανένα ξύλο, Τι ζεις. Να κατηγορούμε ελαφρά την καρδία, να στυλώνουμε συνηθίσεις. Δεν μου λες τώρα, αν μας ακούει ο κόσμος. Τώρα που ακούνε αυτοί από τα μάξια κτλ. Και σε ακούνε το ότι κατηγόρησα εγώ ελαφρά την καρδία. Ξέρεις, θα σε πούνε ότι είμαι σε μεγάλη ρόμπα. Και άμα θες να ανοίξεις γραμμές, είναι ρόμπα ο κόκκινος αυτό το θέμα, ναι ή όχι. Για ρόμπα, ρε φίλε. Και είσαι ρόμπα, ξεκούμπον. Είπα, εύχομαι η αστυνομία να έρθει η μέρα. Και μου είχε πει, δεν γίνονται, είχε πει κάτι. Εσύ η ρόμπα που είχε πει ότι το γεγονό καλύφθηκε. Βεβαίως. Δεν καλύφθηκε τίποτα. Ναι. Απόδειξε ότι πιάσανε αυτούς που πιάσανε. Ναι. Και εφόσον. Πότε τους πιάσανε, τους ξέρανε ένα χρόνο. Μπορεί να το αποδείξατε. Εγώ δεν το ξέρω. Έλα, ρε, τελείωνε, ρε, κόκκινε, εσύ μετά, το ξέρεις. Με την Ελλάδα σας. Εσύ κατηγορεί δηλαδή ευθέως την αστυνομία. Ναι, όχι. Ότι το ήξερα ένα χρόνο και. Αστυνομία, όχι. Πήγε στο αρχείο λόγω του ότι ήταν στο. Πώς το λένε. Στην τροχέα. Δεν πήγαμε, δεν ρωτήσαμε. Το ότι βγήκε από την τροχέα ήταν από επάνω. Λοιπόν. Μπράβο. Όχι μπράβο τους, ένα χρόνο, τι μπράβο τους. Εγώ ρε κόκκινα με κάνω ληστεία και πάρω τα λεφτά. Άλλο η ληστεία και άλλο φόνο. Και το ίδιο, εντάξει, ή κάνω φόνο. Σε παρακαλώ. Και ένα χρόνο είμαι ελεύθερος, δεν μπορώ να πάω στην Αμερική. Άλλο έβρισες κάποιον, άλλο πήρες ένα. Άλλο σαν τον Γιάννη Αγιάννη
Έκλεψε ένα καρβέλι ψωμί και άλλο σκότωσε κάποιον. Άσε το Γιάννη. Την ημέρα με τη νύχτα. Άσε το Γιάννη. Πάμε σε διάλειμμα. Άντε το ζώο. Άντε το ζώο. Όχι, όχι τελευταία λέξη του κόκκινου. Εγώ θα είμαι τελευταία λέξη. Λοιπόν, είσαι ρόμπα ξεκούμποτη. Κάλυψε το γεγονό. Πάμε διάλειμμα. Τι το κάλυψε. Κάλυψε το γεγονό. Ούτε υπονοούμενο δεν άφησε. Και θα σε κάνουν οι παοξίδε τώρα κόσκινο. Περίμενε. Θα σου πούνε ότι είσαι μεγάλη ρόμπα. Στο λέω εγώ να το ξέρει. Πάρε διάλειμμα. Εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά, το δικό μας κλειδαρά, Στέριος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Χορηγός μας ο κύριος Κοσμάογλου, με τρία καταστήματα στην πόλη Θεσσαλονίκης, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες ανακαίνησης. Και μάλιστα έχει ανοίξει και νέο κατάστημα που σε 1100 τετραγωνικά μέτρα στον Εύωσμο θα βρείτε τα πάντα, όπως χρώματα Vitex και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δυτικά η Θάκης 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίπ 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεις 82 στο Βίνικα με τηλέφωνο το 2310 480 606. 9.55 για να το μήνυμά σου στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε και εκεί ό,τι μήνυμα θέλετε. Για το πέναλτι λέει που πήρε ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΟΚ, έτσι το γράφει, με την Τρίπολη δεν λέτε τίποτα. Άρα εξηγιαντές του Μετρόπολης κατηγορεί τον Μπούζο. Γιατί ρε φίλε, Ραπτόπουλε, τι πίνεις κάθε μεσημέρι. Έλατε. Δεύτερη αγωνιστική στη Β' Αθηνική Κέρκυρα Ηρακλής. Θα έρθείτε με τον Κώστα. Δεν ξέρω ρε φίλε μου, δεν ξέρουμε αν θα ζούμε μέχρι τότε. Κάτσε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στη Football League. Ο διαιτητής Λάμπρου, που έπαιζε χθες, έχει παίξει φουλ Άρη στο Παναχαϊκή, Άρης πέρσι, πράγμα που δεν έχει πιανού πλάτες, με πιανού πλάτες ανέβηκε και η ομάδα. Εμείς φίλε μου δεν το ξέρουμε, αν εσύ το ξέρεις και μπορεί να το αποδείξεις, απέδειξε το. Γλύψε κι άλλο τον Κούγια. Σαύρα, πάρε λίγο το Στράτζαλ γιατί έχει νέα. Πάρε λίγο το Στράτζαλ γιατί έχει μια είδηση. Ο άλλος πενεύει τον Κούγια που ανέλαβε τον καθηγητή Τέρας. Έλεος είστε. Ντιμή, θα σου πω το εξής. Ο δικηγόρος σε εισαγωγικά έχει υποχρέωση, ειδικά ο ποινικολόγος, να ασχολείται με τα πάντα. Να υπερασπιστεί για τον εγκληματία, να υπερασπιστεί για την αντίπερη μεριά. Όχι, λέει, σε βρίζει μια κοπέλα, γιατί σου λέει ο Κούγιας, ναι, υπερασπίζεται αυτό το τέρας από τον καθηγητή που πιάσατε. Και εξηγώστε. Καταρχήν, καλά κάνει και βρίζει η κοπέλα. Θα πω ότι ξέρω ότι η υπόθεση του. Γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα και θα το ξαναπάρω, γιατί κάποιοι δεν καταλάβαν. Παίρνουν τηλέφωνα εδώ και διαμαρτύρονται. Ξανά το λέω για να το καταλάβετε. Η υπόθεση του Νάσου πήγε στην τροχέα. Θεωρήθηκε τροχαίο. Θεωρήθηκε τροχαίο. Πήγε λοιπόν στην τροχέα και έμεινε εκεί. Δεν κατηγορήσαμε εμείς κανένα αστυνομικό ή δεν τους συλλέναβαν. Αλλά και ο ένας μου λέει, δικός μου φίλος είναι, λέει, ξέρω ότι είναι, λέει, στις Σέρες. Δικός μου φίλος. Ναι. Ναι. Αλλά η υπόθεση είναι στην τροχέα. Δεν μπορεί η αστυνομία, εάν δεν φύγει από την τροχέα, να λειτουργήσει. Ναι. Το καταλαβαίνεις, είναι διαδικαστικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Το σπουδαίο μετά, σταμάτα ρε το σπουδαίο. Το σπουδαίο δεν είναι το σπουδαίο. Κάτσε να σου αναλύσω. Έφυγε από την τροχέα τώρα, ναι, και πήγε σαν παράπτωμα το οποίο έχει να κάνει με δολοφονία. Βέβαια. Από τροχαίο, ένα λεπτό ρε. Από τροχαίο το πάνε σε δολοφονία. Εκεί λοιπόν παίρνουν την αστυνομία και λένε δράστε. Δεν μπορεί να δράσει ο αστυνομικός από μόνος του να πάει να συλλάβει έναν υποψήφιο, ας πούμε, δολοφόνο. Είπε κανείς όχι. Περίμενε όταν η υπόθεση του έχει πάει στην τροχέα. Αλλά εμένα μια κοπέλα που είναι μέσα στην αστυνομία μου λέει εκεί είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λέω γνωρίζεις, λέει γνωρίζω. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα λοιπόν μπορούν. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Είναι θέμα από πιο ψηλά. Το ότι πήγε το θέμα από εκεί.
Ήρθε η ώρα να λάμψει η αλήθεια. Σταμάτα να λάμψει η αλήθεια. Σου πω το διαδικαστικό όπως είναι. Ωραία, το εξήγησες. Εντάξει. Ναι. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο η κοπέλα που βρίζει, γιατί βρίζει ότι ο κύριος Κούγιας πήρε. Εσύ λες καλά λόγια για τον Κούγια γενικότερα. Ναι, ναι. Που υπερασπίστηκε αυτό το τέρας του καθηγητή της ΣΕΡΕΣ. Τι ομάδα είναι η κοπέλα. Δεν ξέρω. Άμα είναι ΠΑΟΚ, πες την μπορεί να βγάλει κανένα υπουργό που έχει κάνει τέτοια πράγματα. Πες την κοπέλα πολλά να μην λέει. Πάμε στο Στράντζαλι τώρα. Γιώργο. Για να ξεκαθαρίσω με την αστυνομία πώς έχει το θέμα, γιατί διαμαρτύρονται. Εντάξει. Υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει διαδικασία. Okay. Δεν μπορεί να πάει το συλλάβει και να ξέρει ή να γνωρίζει και να ακολουθήσει το σωστό δρόμο, εφόσον ήταν συντροχέα, ήταν εκεί, δεν μπορούσε να κάνει το τίποτα. Τελειώσαμε. Για να μην παρεξηγείται κανένα. Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Θόδωρος Καρυπίδης σήμερα στην ΚΕΔ και συγκεκριμένα με τον Πορτογάλο αρχιδητή, τον Μέλο Περέρα, παρουσία και του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΕ του Ντίνου Διαμαντόπουλου. Ο Θόδωρος Καρυπίδης εξέφρασε τα έντονα παράπονα του Άρη για τη διαιτησία του Κομίνη και γενικά για τα λάθη που έγιναν έως τώρα σε βάρος της ομάδας, διότι δεν είναι μόνο. Ποια λάθη γίνανε? Δεν είναι μόνο μη καταλογισμός του πέναλτι. Πόσα λάθη γίνανε? Και άλλα γίνανε. Το πέναλτι που έδωσε στο Λεβαδιακό υπάρχει. Σταμάτα. Τι λάθη γίνανε? Γιατί στην πρώτη αγωνιστική με το Γιουνέ στη Λαμία. Τι έγινε ο Γιουνέ? Όταν ήταν 0-0. Τι έκανε δηλαδή? Δεν μπορούσε. Επειδή έληξε 0-3 το πνίγουμε. Κάτσε να μου τι έγινε, να μας πει τα λάθη, ποια είναι. Με το Λεβαδιακό που έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι στο Λεβαδιακό. Αυτό είναι δηλαδή το θέμα. Είναι, γιατί όλα είναι. Δεν είναι λάθη. Δηλαδή πρέπει η ομάδα να χάνει για να διαμαρτύρεται. Μάλιστα. Διαμαρτύρεται και ο Άρης για τη διαιτησία. Φυσικά διαμαρτύρεται. Φυσικά. Έχει κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Και εγώ μπορώ να διαμαρτύρομαι, ξέρω εγώ γιατί βγαίνει ο ήλιος από την Ανατολή. Να πάει στη Δύση. Εντόμως. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτά τα οποία μετέφερε ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι ότι στον κύριο Περέρα είναι ότι τα λάθη τα οποία γίνονται είναι επαναλαμβανόμενα και μας στοιχίζουν. Θέλουμε σαν Άρης να βοηθήσουμε στο έργο σας, γι' αυτό κρατάμε χαμηλούς τόνους, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Προσέξτε ιδιαίτερα τους βοηθούς, κάνουν τραγικά λάθη και στοιχίζουν στις ομάδες, είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ο Μέλο Περέρα με τη σειρά του άφησε να νοηθεί ότι παρακολουθούν στενά την πορεία των διαιτητών και γίνεται προσπάθεια να βελτιώσουν την κατάσταση και να βρουν λύσεις. Λέει Γιώργος, στο Θεό σου, θέλει ο Άρης ξένο διαιτητή στο αυτό, πάμε σε αυτό το θέμα τώρα. Ναι. Γιατί συζητήθηκε, έπεσε στο τραπέζι και το θέμα των ξένων διαιτητών που απαιτεί ο Άρης να έχει, όπως είχαν και στα προηγούμενα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, ξένους διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι. Αυτό θα το φάει τον Άρη. Για το ηθικό κομμάτι να το συζητήσουμε μαζί. Με τον ΠΑΟΚ είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ξένος διαιτητής στο παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτό είπε και ο Περέιρα στον Θόδωρο Καρυπίδη. Τα άλλα ντέρμπι όμως δεν εγγυάται μέχρι στιγμής. Αν μπορεί να φέρει ξένους διαιτητές για βασικούς λόγους όπως είναι και το οικονομικό που παίζει ρόλο για την ΚΕΔ, θα εξεταστεί η επικινδυνότητα του αγώνα, η αντιπαλότητα μεταξύ των συλλόγων και σίγουρα η βαθμολογική θέση για να αποφασίσει η ΚΕΔ εάν θα έχει ξένο διαιτητή. Οι δικές σου πληροφορίες, Γιώργο, λένε ότι θα υπάρξει, γιατί εγώ γνωρίζω ότι πάρει να φέρουν Έλληνα. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είπε ο κύριος Περέρα σήμερα στον Καρυπίδη, ότι θα έχει ξένο διαιτητή σίγουρα. Θα εξασφάλισε ο Άρης. Ναι. Εξασφάλισε ο Άρης το Χ2 δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, το Χ2 δεν ξέρω, ξένο διαιτητή εξασφάλισε. Με ξένο διαιτητή δεν τον παίρνει στον ΠΑΟΚ στον Καρυπίδη. Γιατί να μην τον πάρει. Ναι. Εντάξει. Πάντως είναι πιθανό, αυτό άφησε να νοηθεί, ότι το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο Κλάνης Βικελίδης θα γίνει παρουσία και δική του Πορτογάλου αρχιδιαιτητή. Είναι λάθος του Καρυπίδη αυτό. Εκτός και αν νομίζω ο Καρυπίδης ότι έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρσελόνα και να του βάλει τον ΠΑΟΚ 3 γκολ. Νομίζω ότι. 90 λεπτά είναι, 11 εναντίον 11 παίζω. Γιατί να με. Εντάξει, 11 εναντίον 11 και εγώ απέξω από το Μοζαμπίδι, ένα με ένα θα είμαστε. Αλλά με κάτι τέτοιο. Κατάλαβε αυτό, είναι 11 μέτρη και το λέμε έτσι. Σίγουρο, δηλαδή, είσαι σίγουρο. Παρακαλώ. Άστονα, Γιώργο, να είσαι καλά. Άστονα, Γιώργο. Μεγαλύτερα κορόιδα από του Αριανού, οι οποίοι θέλουν ξένο διαιτητή εν ώψη Άρης ΠΑΟΚ. Θα το συζητήσουμε. Έχουμε Πετρωτό. Έλα. Α, Πετρωτός. Πάρε. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Υπάρχει αντίδραση του ΠΑΟΚ στις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια. Ότι. Το ακούσαμε και πριν. Ότι δηλαδή τι. Τι είπε. Ότι δέχθηκε τηλεφώνημα και προσπάθησαν κάποιοι οι οποίοι έχουν επιρροή από την πλευρά της ΑΕΚ για να εμπλέξουν το όνομα του Ιβάν Σαββίδη στην κακή διαιτησία στο Ξάνθη ΑΕΛ. Ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λοιπόν, η θέση που μεταφέρει είναι με έκπληξη και εκνευρισμό. Πληροφορηθήκαμε από τις δηλώσεις του κ. Κούγια ότι υπήρξε προσπάθεια να εμπλακεί το όνομα του ΠΑΟΚ και του κ. Σαββίδη σε τακτικές παρασκηνίου. Αναμένοντας και απαιτώντας να διερευνηθούν οι πολύ σοβαρές καταγγελίες του κ. Κούγια από την κυβέρνηση, τα πειθαρχικά όργανα και τους αρμόδιους εισαγγελείς, για άλλη μια φορά θα επισημάνουμε το εξής. Ο ΠΑΟΚ είναι ίσως ο μόνος σταθερός
σύλλογο στις απόψεις του για την καθαρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, και η μόνη πίεση που ασκούμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα το ΒΑΡ ή οι ξένοι διαιτητές. Σύμμαχοί μας είναι όλοι οι φύλαθλοι όλων των ομάδων που επιθυμούν το ίδιο και ως παράγοντες δεσμεύονται από το ίδιο όραμα. Κώστα. Οι υπόλοιποι μας βρίσκουν απέναντι. Ναι, δηλαδή τώρα ο κύριος Κούγιας είπε ότι τον πήραν κάποιος κολλητός του Μελισσανίδη. Ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος είναι πρώην υπάλληλος της ΕΠΟ, ναι. Και θεωρείται, τουλάχιστον αυτό έχει καταγγείλει ο κύριος Κούγιας, ότι είναι στο στενό κύκλο, στο στενό περιβάλλον του Μελισσανίδη. Ναι. Και του είπε ότι μην ψάχνεις στην ΑΕΚ, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο, είναι πίσω από, από την Ξάνθη ο Σαββίδης, γιατί έχει αλλάξει η διοικησία η Ξάνθη και όλα αυτά. Α, δηλαδή και, λέει ότι είναι ο μπροστινός ο Μουζενίδης, αυτό του είπε, και ότι ο Σαββίδης πήρε την Ξάνθη και ότι... Ναι, και αυτό δεν το λόγο, ναι. Και σε όνομα, απλά ήθελα αυτό να... Αυτό του είπε, τι, ο Μουζενίδης με το Σαββίδη κολλητή, την πήρε την Ξάνθη μπροστινός και τέτοια, αυτά του είπε. Τα άμαθα εγώ. Ναι, είπε ο Κούγιας ότι δεν το πιστεύω αυτό και το καταγγέλλω, γιατί γίνεται προσπάθεια να εμπλέξουν το Σαββίδη. Πολύ ωραία. Αυτό το λόγο η ΠΑΟΚ ζητάει. Τελικά ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη έχει καλές σχέσεις τώρα με τον Μουζενίδη, ξέρεις τίποτα? Δεν υπάρχει Μουζενίδης. Στάσου, περίμενε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αλλαγή. Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Μετοχική αλλαγή υπάρχει, ας πούμε, ή είναι ο Πανόπουλος ακόμα, τύπης? Όχι, για Πανόπουλο ξέρω, δεν ξέρω ότι υπάρχει αλλαγή. Δεν την πήρε ο Μουζενίδης στην ομάδα, τότε κακό στον κατηγορό. Τουλάχιστον προς το παρόν. Προς το παρόν. Θα μας πει ο γιατρός, ο κτηνίατος που είναι ο παδός. Προκύψε εκείνο το σενάριο για επιδητές από τη Ρωσία που θα έπαιρναν την Ξάνθη, δεν υπήρξε αντίδραση από τον ΠΑΟΚ, γιατί λεγόταν τότε ότι είχαν πάρει, ας πούμε, και μια καλή άποψη από τον Ιβάν Σαββίδη για να προχωρήσει τον ΤΙΛ, αλλά δεν υπήρξε κάποια αντίδραση. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε Κώστα και Γρηγόρη, ότι ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο και μιλάμε για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν ακούμε τίποτα για τον Ολυμπιακό. Ναι, εγώ να σου πω κάτι το οποίο διάβασα και είναι εύστοχο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να εγγυηθεί καλή διαιτησία στον εαυτό του στο μάτς με τον Απόλλωνα θα επηρεάσει το Ξάνθη ΑΕΛ. Μάλιστα. Αυτό είναι εύστοχο. Να ακούσουμε λίγο κάτι το οποίο έχει σημασία επί της παρούσης. Ναι. Για δώσε λίγο. Πάμε. Ξέρετε ότι το βράδυ με πήρε ο Παπαδόπουλος από το τηλέφωνο 6908, ναι. 6908 και 68 και μου είπε μη ψάχνεις, είχα κάνει τη δήλωση εγώ για τον διαιτητή ότι τον έφερε ο Μελισσανίδης. Ναι. Το ξέρω δηλαδή, γιατί ξέρω τη σχέση του πατέρα του με τον Δωμάκη και ξέρω τη σχέση του Δωμάκη με τον Μελισσανίδη πια, ναι. Και με τον Παπαδόπουλο. Και με πήρε και μου λέει μη ψάχνεις. Η Ξάνθη την έχει αγοράσει ο Σαββίδης. Για να μου προκαλέσει ψάξου και κάνει μια ανακοίνωση. Δηλαδή τι ψάρια θα πιάσει. Κατάλαβε. Προσπάθησε, είναι πολύ δολοπλόκο άνθρωπο. Να σα στρέψει δηλαδή εναντίον του Σαββίδη. Του Σαββίδη. Ναι. Καταλάβατε τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή μιλάμε και έχω κρατήσει το τηλέφωνο. Έτσι είναι. Άλλωστε με την άσκηση από έτσι θα πάνε όλα. Ναι. Ωραία. Είμαι βέβαιος ότι ωραία. Α, εμείς πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τώρα οι ρεπόρτερ μας, οι δαιμόνοι, ο Μπούζος, ο Χανελάκης και όλοι οι υπόλοιποι ρεπόρτερ. Τελικά το μετοχικό, η μετοχική σύνθεση της Ξάνθης που ανήκει αυτή τη στιγμή. Αν έχει γίνει αλλαγή, γιατί υπάρχει ένας σκοταδισμός εδώ σε αυτό το πράγμα. Θα την έπαιρνε ο κύριος Μουζενίδης. Τελικά μετοχικά μας λένε εδώ ότι ανήκει ακόμα στον κύριο, πώς το λένε, Πανόπουλο. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα είναι ωραίο, ωραίο θεματάκι. Ενόψη, ναι. Ωραία. Κώστα, έχεις κάτι άλλο? Στο θέμα της διαιτησίας του ντέρμπι, καταλάβατε και από τη θέση του ΠΑΟΚ ότι είναι υπέρ του ξένου διαιτητή, το είχε καταλάβει και πέρα. Από την αρχή ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει ξένος διαιτητής στο συγκεκριμένο μάτς. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι πως πάει η κατάσταση, ίσως γίνει αυτό. Πάντως, σε δικαιώνει ο παδός της Ξάνθης, μου λέει ο Πανόπουλος είναι και παραμένει ο ισχυρός άντρας της ομάδας. Δεν υπάρχει αλλαγή προς τα δεν υπάρχει αλλαγή αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και αν χάλασε ή όχι. Να σε καλά, Κώστα. Πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά. Mm-hmm. Άρα το έδωσαν ανεσφαλμένες πληροφορίες στον κύριο Κούγια για να κρύψουν κατά κάποιο τρόπο τις πομπές τους, μπορώ να πω εγώ. Γιατί άμα ήταν ο Μουζενίδης μπορούσαμε να πούμε mm-hmm. και εμείς ναι, μπορεί να και τα λοιπά να λέγαμε πάμε διάφορα. Σε αυτό το οποίο. Καθαρός ο ΠΑΟΚ εδώ. Λοιπόν, άμα, έχουμε ένα θέμα ναι. και την πέφτει στο Στράντζαλι. Στο Στράντζαλι, εγώ την πέφτω. Στράντζαλι. Και είμαι να την πέσω στο Στράντζαλι. Σιγά σιγά είναι γνωστό. Ναι. Άρα την έπεσα στο Στράντζαλι. Στράντζαλι λέγεται. Ναι, ωραία. Ρωτάω. Ναι. Ο Άρης ζητάει ξένους διαιτητές. Βλάξ είναι. Είναι βλάξ. Γιατί? Γιατί το ντέρμπι στο Χαριλάου δεν μπορεί να το πάρει στην μπάλα μέσα. Δεν έχει καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Δεν μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά και ο Άρης δεν είναι αυτό που τον παρουσιάσαν. Παίζεται εύκολα. Ένα μπάσα λίγο πρέσικ να τον κάνει, του κλέβει την μπάλα και θα μου πει ποιο θα το κάνει από τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα αυτό. Αλλά στα πλάγια όπου ο ΠΑΟΚ έχει του δύο καλύτερου πλάγιου μπακ. Και θα υπάρχουν και βοήθειες από τους εξτρέμ που είναι καλοί στα γυρίσματα, τον μπλοκάρεις τον Άρη. Δεν τον μπαίνεις. Τον Άρη θέλει τσαμπουκά, ιστορία, δύναμη, αυτό. Και άμα κάνεις διαιτητής από την ΑΕΚ
να τον πει ρε παιδάκι μου, βοήθα λίγο. Ο ξένος θα παίξει 50-50. Είναι βλάξο ο Καρυπίδης. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Λες δηλαδή. Ποδοσφαιρικά. Ότι ο Άρης... σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα, σε αυτό το, μιλάω για αυτό το κομμάτι. Λέω λοιπόν. Ότι τι. Ότι ο Άρης μέχρι τώρα το πήγαινε καλά. Αλλά στο κομμάτι διαιτησίας δεν το συμφέρει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Γι' αυτό το μάτς. Ναι, για τα υπόλοιπα. Για τα υπόλοιπα, εάν χτυπήσει τον Ολυμπιακό που δεν πιστεύω. Περίμενε. Ποια είναι τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα. Αυτό δεν σου δείχνει ότι ο Άρης τρόπο την άλλη, δηλαδή έχει το δικαίωμα να σκεφτεί ο Αριανός ότι δεν είναι τσατζάκι κανενός και ότι πάει μόνος του. Τι είναι ότι ο Άρης ότι δεν είναι τσατζάκι κανενός. Το ότι αν είναι ο Άρης τσατζάκι κάποιου νου, θα φανεί στο Άρης Ολυμπιακός, αν παίξει ο Μαρτίνς και ο Σιώπης. Μέχρι τότε μέχρι έχουμε τότε. Να κουβεντιάσει. Ο Άρης ναι. δεν ζητάει και μόνο τι... για το παιχνίδι με τον Πάο. Και αμαρκάρουν τα χαφ του Άρη. Του Ολυμπιακού. Ο Άρης δεν ζητάει μόνο για τον ΠΑΟ ξενοδιαζητή. Σου απαντάω. Ζητάει για όλους. Σου απαντάω. Καλός ή κακός, ανεβάζει τον πύχη. Σου απαντάω. Καλά κάνει και τον ανεβάζει τον πύχη. Στο Άρης Ολυμπιακός θα θέλω να δω δύο πράγματα. Πρώτον, αν παίξει ο Σιώπης και πόσο θα παίξει ο Μαρτίνεθ. Ναι. Πόσο θα παίξει ο Σιώπης και πόσο θα παίξει ο Μαρτίνεθ. Ναι. Και απ' την άλλη μεριά τα χαφ του Άρη, αν είναι στα 7 μέτρα όπως ήταν τη Σπαρτάκ, πώς τη λέγανε αυτή την κολομάδα την. Πώς τη λένε, τη Ρώσικη με τον ΠΑΟΚ, ή θα είναι κολλητά στο μισό μέτρο και θα κάνουν πίεση κτλ. Αυτό έχει να κάνει με τον αυτό για να το δεις. Ποιο Μπάκο Ερέρα, θα παίξω εγώ με τον Ολυμπιακό. Και τα χάφη του Ολυμπιακού που είναι καλά θα τα έχω στα 4, στα 7 μέτρα. Στο μέτρο θα τα έχω. Δεν είμαι στο μέτρο. Θα πεις μπάλα, δεν ξέρω. Πες κόκκινος είμαι, δεν ξέρω μπάλα. Άστι σε μένα την μπάλα επάνω. Δηλαδή εσύ θα πεις τον Ερέρα πώς να παίξει. Εγώ θα πω τον Ερέρα πώς θα παίξει. Ο ταχάφτης της Ουκρανικής ομάδος. Ταχάφτης Ουκρανικής ομάδος. Στα 8 μέτρα ήταν με ταχάφτη πάω. Αυτή την μπουρδα. Ναι, τι. Την ιστορία Γρηγόρης σε δεν ξέρει. Εγώ μπορώ να ξέρω από εδώ τώρα σε 10 μέρες. Ναι, τι. Ποιοι θα είναι υγιείς. Ποιου θέλει να κατεβάσει και με ποιο τρόπο θέλει να του κατεβάσει ο προπονητής. Στην εφημερίδα ξέρεις να δίνεις όμως πριν 8 μέρες το. Πώς το λένε. Ναι, ξέρω. Το προγνωστικό. Το άλλο δεν το ξέρεις. Όπως σε βολεύει να πούμε. Ποιο είναι με βολεύει. Αυτό που λες δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Τρόμπα Μαρίνα. Αυτό που λες δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Το λέω τώρα σαν να είμαστε οι δυο μας. Δεν θέλω τώρα. Και ο κόσμος που ακούει τι έγινε δηλαδή. Έχουμε να κρύψουμε. Θα σε εκθέσει. Ανοιχτά βιβλία είμαστε. Θα σε εκθέσει. Βρε βιβλία ανοιχτά είμαστε. Ο σελιδοδείκτης είναι εκεί πάνω. Θα σε εκθέσει. Εγώ ρωτάω κάτι. Τι. Ο Άρης δεν ζητάει επιλεκτικά για το παιχνίδι με τον Πάο. Λάθος κάνει. Ξέρω... Ναι. Θα μπορούσε. Ναι, καλά λες. Να δεχθώ. Άκου να σου πω. Πριν από λίγο λες κάτι. Ναι. Ο Μελισανίδης στο παρασκήνιο δείχνει κράτος. Δείχνει. Ωραία. Άρα τον Άρη το συνέφερε Έλληνας διαιτητής στο παιχνίδι με τον Έτσι, ΠΑΟΚ. Ναι. Καταλαβαίνω τι μου λέει. Αυτό λέω. Όταν όμως βλέπω ναι. ότι ο Άρη ζητάει γενικότερα ναι. ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Επικοινωνιακά. Πολύ ωραία. Λέω ναι. ότι ο Καρυπίδης ναι. βάζει τον πύχη ψηλά. Σωστό. Και σου λέει Αριανέ, ναι. εγώ την ομάδα την έκανα για μεγάλα πράγματα. Μπράβο. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Σωστό. Τώρα, εδώ ερχόμαστε εμείς. Πάμε τώρα εμείς. Βλέπουμε ποιος είναι ο Άρης. Βλέπουμε. Βλέπουμε πως χάνει από τα Γιάννενα. Βλέπουμε. Βλέπουμε τι έχει κάνει. Με τον Πανιόνιο, ναι. Και ερχόμαστε να κρίνουμε μια τέτοια στάση. Ωραία. Είναι λογική, είναι υπερβολική. Λογική. Πολύ καλή. Ένα. Ναι, λογική. Δηλαδή, ο Άρης. Μην το πας μακριά. Για πόσο μεγάλα πράγματα είναι. Ναι, για να βγει στην Ευρώπη. Δηλαδή, να βγει πεντάδα. Πέμπτος, ναι. Να βγει μέχρι την πεντάδα. Πέμπτος, ναι. Και εκεί αυτό είναι ο στόχο. Okay. Γιατί και άλλε ομάδε δηλαδή. Παρά το γεγονό δηλαδή, ναι. ότι είναι μια ομάδα με τελείω καινούριο υλικό. Εντάξει, ο Ολυμπιακό έχει 11 διαφορετικού παίκτε, 8. Και ο Απόλλωνο Μπίρνη έχει, αλλά δεν μπορεί να παίξει. Ναι, και η Λαμία έχει. Καλέ επιλογέ έκανε ο Άρης. Καλέ μεταγραφέ. Πολύ καλέ. Πολύ Καρυπίδη τι έκανε. Πρέπει όποιο και αν τι έκανε. Για να λέω καλή κουβέντα για το Χουντίνο, ο Καρυπίδη τι έκανε. Μην γουρλώνει στα μάτια σου. Για να λέω τώρα, αυτό τι έκανε. Μην γουρλώνει στα μάτια. Λέω όμως. Ναι. Καλά έκανε ο Καρυπίδη, θα έπρεπε να περιμένει 10 μέρες για να κάνει ραντεβού με τον Περέιρα. Άκουλε. Ο μόνος ο οποίος χαλάστηκε με το ότι ζητάει ξένους διαιτητές ναι. είναι η αφεντιά σου και τα μούτρα σου για ένα λόγο. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί θα γούσταρε να δει κανένα σπάθα να αρχίζει τα. Πέναλτι όψα, ενώ τώρα με το ξένο ναι. δεν πρόκειται να κουβεντιάσει κανείς. Φυσικά. Επειδή έχουμε ξενομανία. Πώς θα περάσει το ζου. Επειδή έχουμε ξενομανία. Το ζου πώς θα το περάσει, ρε. Επειδή έχουμε ξενομανία. Ρε, μπόζο. Άκου να δεις. Ναι. Ο Πάοκ είναι πρώτος, το βλαμμένε. Τι είναι, λέει. Ο Πάοκ είναι πρώτος. Είναι. Λοιπόν, ο Άρης πάει καλά. Πάει. Ο Ηρακλής βρήκε επενδυτή. Ας τον Ηρακλή, ρε. Βρήκε, ναι. Κοίταξε, κομπλά. Ο Ηρακλής βρήκε επενδυτή. Βρήκε επενδυτή. Ο Απόλλων δείχνει να μπαίνει σε μια σειρά και να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Παρακάτω. Λοιπόν. Όσο ρολάρει το πράγμα θα έχουμε δουλειά. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και ο Άρης είναι κοντά του και τον αντιμετωπίζει και από το αποτέλεσμα του αγώνα θα εξαρτηθεί κατά ένα μέρος
και το κατά πόσο κοντά είναι στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ή όχι, έχει σημασία. Κόκκινε. Γιατί να πρέπει να ασχολούμαι με το αν ο διαιτητής ήταν περίεργος, ύποπτος ή παράξενος. Γιατί το ρεπερτόριο της δουλειάς σου είναι περιορισμένο. Για. Καθόλου περίεργο. Ατελείωτο είναι. Ατελείωτο είναι το ρεπερτόριο. Για σένα, λέω ότι με μια διακοπή. Με πέταξε, λάσπη, δεν μιλάω για σένα. Δεν μιλάω για σένα. Το ότι υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα, ήδη λέτε να και δεν έχει θέματα και δεν έχει δουλειά και αυτό και τι και τ' άλλο, κοτάρες. Άντε. Εσύ γκρινιάζεις. Άντε ρε. Ούτω συγκρινιάζει. Δεν υπάρχει. Στέκεται στον καθρέφτη, του γκρινιάζει. Έρχεται εδώ, γκρινιάζει. Με οτιδήποτε γκρινιάζει. Πρέπει δηλαδή τώρα να προγεί. Έλα, απάντησε το τηλέφωνο σου. Έχει αυτή τη σαβούρα, το χτυπάει ντρίγκι και ντρίγκι και ντρίγκι. Ξέρεις τι αντιστοιχικό είναι. Μία αερίζεσαι έξω. Πάει να φάει, τρώει ό,τι βρει μπροστά του, κάνει τη μύτη του με το κακάρι, το κάνει μπιλάκια, ξυρίζει τα αυτιά του την ώρα της εκπομπής. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βγάζει τα παπούτσια του, απλώνει τα πόδια του πάνω, βρωμοκοπάνει οι κάλτσες του, πήγα έκανα μπόξ και δεν μπορεί να αλλάξει τις κάλτσες του. Ούτε να κάνει μπάνιο τις βγάζει. Δεν υπάρχει αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και συνεχίζω. Καταρχήν, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία έχει για όλους εσάς μία απίστευτη μοναδική προσφορά, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε είτε το Skoda, είτε το Kia, είτε το Hyundai, το οποίο θέλατε να πάρετε, έτοιμο παράδοτα τα περισσότερα μοντέλα και με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι μία ακόμη από τις πολύ μεγάλες προσφορές που μόνο μια τόσο μεγάλη εταιρεία μπορεί να κάνει. Θα τα βρείτε όλα τα μοντέλα εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τα περισσότερα εξ αυτών μπορείτε να τα οδηγήσετε, να τα κάνετε test drive. Και για να μάθετε περισσότερα, κάντε ένα τηλεφώνημα στο 2315-96-596 για να μάθετε πώς θα κερδίσετε αυτή την προσφορά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω και διαβάζω μηνύματα καθώς έρχονται. Απλά μου κάνει κόλπα και η Γιασεμιάρα και το ένα. Αυτά είναι βραδίνους και τα δύο, ε. Τι, τώρα φταίει το ίντερνετ, τώρα φταίει η... Να ξέρω. Δηλαδή έλεος, ρε φίλε. Τώρα το πατάς και μετά από 3 λεπτά ανοίγει. Έτοιμο το είχα. Ωρε μπελά που βρήκαμε. Λοιπόν. Συγγνώμη, πρέπει να ανοίξει. Παιδιά, καταρχάς είναι το στόχο καταρχήν. Να σε καλά, ρε φίλε. Στη ροή του λόγου, αφού ζητάει με όλους ξένους διαιτητές ο Άρης, ας μην κριτήσει στη δικαιολογία ότι κοστίζουν οι ξένοι και αναλάβει τα έξοδα του ο Καρυπίδης. Ποιο αυτή είναι οι ξένοι, νομίζω. Ραπτόπουλε, η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα είναι η ΑΕΛ. Όσο για τον Κούγια, μην το συνδέεται με την ΑΕΛ. Γιώργο, καλός ή κακός, ο Κούγιας έχει τη Λάρισα αυτή τη στιγμή. Ρόμπες είστε και οι δύο εφόσον είστε δημοσιογράφοι. Ωστόσο, ο κόκκινος είναι λίγο μεγαλύτερη ρόμπα, γιατί το παίζει και ιδεολόγος. Όταν είσαι ιδεολόγος, δεν γίνεται να είσαι δημοσιογράφος, αστυνομικός και πολιτικός. Ειλικρινά, μερικά μηνύματα είναι απλά στη δική σας κρίση. Ραπτόπουλε, πριν από λίγες μέρες είχες πει ότι ο Μπάρκας είναι ανεβασμένος. Από τότε όρθιος θα τρώει. Σύμπτωση. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, φίλε. Το είπες εσύ. Εγώ τι να πω τώρα, ότι αυτό έτυχε. Πώς βλέπετε την εθνική με τους νέους παίκτες? Ποιος τη βλέπει, ρε φίλε, με το σκύβο προπονητή? Άρα, πάμε σε διάλειμμα τώρα. Πώς βλέπεις την εθνική? Πριν πάμε σε διάλειμμα, άντε, πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω για καφέ, φαγητό και τσιγάρα. Όλα με ένα stop γίνονται στο καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε 3 σημεία στην πόλη Θεσσαλονίκης, παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά δικαστήρια, πόντου 56, Λαχαναγορά, οδός Λακαδός στο κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό και να πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε στο www.listopart.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεται και ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ.
Το 23-10-3-9 είναι ελεύθερα, μόνο δύο φίλοι έχουν επικοινωνήσει. Κάτσε λίγο να πω για το σκύλο. Να πω ότι ένα συμπολίτη μα που πάχει από μεταστατικό καρκίνο στο στομάχι χρειάζεται αίμα. Για του ακροατέ οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να βοηθήσουν του συμπολίτε μα, μπορούν να καλέσουν. Σημειώστε στο 6983-161-473. Μόνο το τηλέφωνο μα έχουν δώσει για λόγου διάκριση. 6983-161-473. Λοιπόν, κάλεσε ακροατή, χάθηκε σκυλάκι θηλυκού γένου. Ελληνικό ιχνηλάτη, γκέκα. Δεν τα ξέρω πώ είναι αυτό, παιδί, αλλά λέω το. Είναι ράτσα αυτό, είναι. Ναι, ναι, ο γκέκα. Ο γκέκα. Ναι, Ρόζα λέγεται το σκυλάκι. Ο γκέκα, τι να σε φύγει. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτή τη ράτσα, δεν την ξέρω. Ράτσα. Δεν ξέρω γενικά από σκύλου. Από ζώα δεν ξέρω. Βλέπω, θα καταλάβω ότι είναι ένα λυκόσκυλο. Θα καταλάβω ότι είναι ένα κανεί. Ναι. Αλλά. Ελληνικό ιχνηλάτη γκέκα. Και τα αρσενικά τα κερδίζουν από τα μέζια. Λοιπόν, τι έχει ξανακούσει την. Ο γκέκα, όχι, χνηλάτη έχω δει, αλλά γκέκα όχι. Ούτε οι χνηλάτε πηγαίνουν. Όχι, ευχαριστία γκέκα, άσε να το πούμε λοιπόν. Χάθηκε σκυλή θηλυκού γένου ελληνικό χνηλάτη γκέκα. Ολόμαυρο, με μάτια καφέ την Τετάρτη, 3 Δεκάτου από την περιοχή Σικιών Οδό Λεχόβου. Ακούει το όνομα Ρόζα. Όποιο γνωρίζει κάτι, α επικοινωνήσει με τη γραμματεία στο 90-90-90. Κρίμα είναι το σκυλάκι. Τουλάχιστον ένα. Αν το κλέψει κανένα γύφτο, πάει στο διάλογο. Αλλά να μην το πατήσει και ένα αυτοκίνητο, φουκαριάρικο. Λοιπόν, 9.55 για να το μήνυμα στο 54-340 Μετρόπολη 95,5. Μην ξεχνάτε ότι μεγάλο μα χορηγό είναι η Εσκιάδη Παλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο τη Θεσσαλονίκη Αθηνών. Όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia και Hyundai. Για τα οποία όσοι θα αγοράσετε αυτή την εβδομάδα αυτοκίνητο, θα έχετε όφελο τα τέλη κυκλοφορία για τα τρία πρώτα χρόνια. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών ή στο 23-10-596-596. Συγκέντρωση διαμαρτυρία συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη. Δικαστική απόφαση δικαιώνει του συνταξιούχου. Τώρα ξέρει τι μπορεί να γίνει. Σαν τη συγκέντρωση έχουν έρθει με κανένα ελικόπτερο. Έχει Μακεδονία, ναι. Παλά που δεν έγινε ποτέ. Κάτσε, περίμενε. Μπορεί τώρα να έρθει ο Λομβέρδο με κανένα ελικόπτερο εκεί για να πυροβολεί να πούμε του σκοτώσει. Σαν τη συγκέντρωση που θα γινόταν έξω από τη Μακεδονία, παλά και δεν έγινε ποτέ. Γιατί πήγαν οι μπάτσε. Εσύ τι σταμάτησε. Πήγαν οι μπάτσε και τι είστε εσεί Μακεδόνε. Δεν λέει ότι είπα χαζομάρα. Ναι, όχι, όχι, όχι. Τι σταμάτησε αυτό. Ξέρω εγώ τα κοινωνικά τα ξέρω λοιπόν. Καλύτερα. Δεν είμαι κλεισμένο στο κλουβί. Εγώ. Λοιπόν, λέγε, ναι. Ο Ραπτόπουλο ναι. Προσπαθεί να μικρύνει τον Άρη. Το ακούσατε. Την έπεσε στο Στράτζαλι. Λέει ότι τον Άρη δεν το συμφέρουν οι ξένοι διαιτητέ. Σε αυτό το μάτσε. Εσύ λες τον Άρη δεν το συμφέρουν. Στο Άρη, άρα λες δηλαδή ότι ο σκοπός του Άρη είναι να σταματήσει τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, ενώ ο Άρης δεν ζητάει μόνο για αυτό το μάτς ξένους διαιτητές. Ζητάει για όλα τα ντέρμπι. Άρα ο Άρης έχει άλλη λογική. Και εσύ έχεις άλλη λογική. Και όταν φάει το τρίμπαλο ο Άρης στο Χαριλάο με ξένο διαιτητή, τότε θα δεις ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Εάν τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ με ξένο διαιτητή, τότε ανεβάζει επίπεδο ο Άρης. Ο Άρης ανεβαίνει επίπεδο αυτομάτως, ναι. Από τη στιγμή που δεν. Στέκεται στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά σε όλα τα παιχνίδια. Ωραία. Αν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, απαντώ εγώ, χάσει με ξένο διαιτητή, τότε θα πούνε ότι ο Ραπτόπουλος εκ των υστέρων έχει δίκιο. Τότε θα είναι πρόβλημα, ενώ αν και. Αν ο στόχος του Άρη ήταν να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ναι. Μόνο τότε θα είχε ενδιαφέρον από το πλοίο. Και τι, δεν έχει στόχο να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ο στόχος του είναι να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Άντε ρε κόκκινε. Θα τον δώσει χαρά να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν είναι στόχος του. Άντε ρε κόκκινε, κοίτα τα εγκεφαλικά σου κύτταρα εκεί πέρα. Ναι. Έχουν μειωθεί. Τουλάχιστον εγώ έχω εγκέφαλο. Ναι, εντάξει. Πάμε. Πάμε, ναι. 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 Έλα, φίλε. Ναι. Και αυτό με τον Ρονάλντο, σταματήστε το. Πήγε να βιάσει ο Ρονάλντο. Ανάγκη έχει ο Ρονάλντο να βιάσει αυτά τα παλιοθήλικα εκεί πέρα. Ζητάνε όλες 300.000, 200.000. Πού προκύπτει από το θέμα αυτό να μιλήσει. Η χορεύτρια της χιλιάς. Βγήκε να μιλήσει κάτι και το βγάζει βιαστή τον Ρονάλντο. Η χορεύτρια της χιλιάς θα τη βίαζε. Η παιδί από σπίτι του κατηχητικού στη Χέν πήγαινε. Ας τα διάλα από εκεί πέρα. Το βγήκε τον Ρονάλντο και το ζητάνε λεφτά τον άνθρωπο. Ναι. Καλημέρα φίλε, ναι. Μα ακούτε παιδιά για μένα μιλάτε. Όχι εσύ δεν είσαι ο Ρονάλντο. Εσείς μιλάτε για μας. Ναι, ναι. Ωραία, μισό λεπτό. Από Αθήνα περιπτεράς. Καλημέρα κύριε Μάλιμο. Σας χαιρετώ. Επειδή λόγω της δουλειάς δεν μπορώ να μιλήσω πολύ ώρα, απλά θα σας θέσω δύο ερωτήματα και θέλω αν μπορείτε να μου απαντήσετε αφού κλείσω το τηλέφωνο για να περιμένω και άλλοι. Ναι. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω, γιατί όταν ακούω τους ραδιοφωνικούς σταθμούς εδώ στην Αθήνα, όσον αφορά για τον αθλητισμό, γενικόλογα, ρεπορταζάκια και με λίγα λόγια σαν να σου χαϊδεύουν τα αυτιά και τον ακούω μέσα. Εκτός από αθλητικά θα ακούσω, πολλές αλήθειες και ταυτόχρονα και άλλα θέματα της κοινωνίας μας.
Γιατί δεν σημαίνει αυτό εδώ. Κι αν αφού μου απαντήσετε, γιατί. Ξέρετε, απάντησε από μένα. Γιατί να μην, για να μην σα ακούσω. Έχω απάντηση εγώ. Να κάνω μια ερώτηση. Όχι, να μην κάνω ερώτηση. Δεν θα ήταν πιο σωστή η ερώτηση αυτού του κυρίου. Αμάρε κόκκινε. Αχ, το όχι, λέει, δεν θέλω να ακούσω αυτά. Εγώ έχω βαρεθεί, ρε φίλε. Πολύ γενικόλογα. Θα σου απαντήσω εγώ. Έχω απάντηση. Κάνει ρεπορτάζ. Έχω απάντηση. Ακούω ένα ρεπορτάζ στο Παναθηναϊκό. Θα ακούσω πέντε πραγματάκια. Ήρθα μου να χαϊδέψω τα αυτιά μου και τελείωσε. Έχω απάντηση. Και όχι, θα με την κάνεις την απάντηση και θέλω να ακούσω προσεκτικά το ραδιόφωνο. Και η δεύτερη ερώτηση, παιδιά, προσπαθήστε να επεκταθείτε. Δηλαδή, κάντε κάτι να σας ακούει κι άλλος κόσμος. Εκεί είναι μέχρι, έχετε ένα όριο εκεί πάνω που είστε. Κατεβείτε να σας ακούει κι άλλος. Κι άλλος κόσμος. Αυτό, την αγάπη μου, σας ακούω κάθε μέρα και καλή δύναμη, κόκκινε. Απάντα γάντα. Λοιπόν, έλα, απαντάω. Στην Αθήνα υπάρχει ένας δημοσιογραφικός συντηρητισμός και μια κατεύθυνση. Ακόμα εμείς δεν το έχουμε αυτό. Είναι ευλογία να δουλεύουμε σε μέσο το οποίο δεν μας κατευθύνει. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Υπάρχει, ας πούμε, έγινε μια παρεξήγηση τώρα με τους αστυνομικούς, τη λύσαμε. Γιατί κάτι δεν κατάλαβε καλά και ο αστυνομικός διευθυντής. Κάτι δεν κατάλαβε καλά. Τα λύνουμε γρήγορα. Το λύσα γρήγορα το θέμα, για να δεν δώσαμε καμία ευθύνη. Δεν το λύσες, το λύσαμε. Εγώ το λύσα, εγώ είχα το θέμα, δεν το έχεις εσύ δεν έχεις ποτέ θέματα. Δεύτερον, ήταν να ακουστεί δύο εκπομπές. Του κυρίου Παπαζαφυρού και η δικιά μου μέσω του αθλητικού σταθμού 90,6 Art FM. Ήτανε να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή του κόκκινου εκπομπή ή του Κουλιανού, του κόκκινου και του Παπαζαφυρίου το Σαββατοκύριακο, πότε κάνει το Σάββατο και την Κυριακή να ακουγότανε. Επειδή όμως έχουμε έναν ιδιοκτήτη σοφό, σου λέει αν σα ακούσουν εσάς στην Αθήνα, θα μας πάρουν ο Πιστάγκωνα. Θα μας βάλουν σε μια κλούβα. Τώρα με συγχωρείς. Πριν από λίγο μέλεγε φλόρο και έλεγε τώρα πριν, μετά από λίγο λέει άμα θα σε αφήσουμε εσένα και τον Παναθηναϊκό. Για Αθήνα δεν είσαι καθόλου φλόρος. Για Αθήνα είσαι πανί. Άστο τώρα. Θα μας παίρνουν ο Πιστάγκωνα. Τι πανί. Επειδή εγώ έχω και κλειστοφοβία. Θα μας ρίχνα στο μπουντρούμι. Ο Ανδρώνης επειδή είχε δυο μέτρα δεν θα χώραγε στο μπουντρούμι μέσα. Και θα μας μαστιγώνα λέει τέσσερις φορές την ημέρα. Εμένα τον Ανδρώνη. Το Παζαφυρίου και εσένα στο Μπουντρούμι. Θα μας έδερνε από Παζαφυρίου. Εσύ φταίτε ρε καθάρματα. Εσύ ρε κόκκινε με το ρητό λόγο σου. Αυτές τις αηδίες που λες τες. Το μεταξύ ο κόκκινος. Αντί να το μαζέψεις αυτό το βλάκα. Δεν μαζέμεσαι με τίποτα. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Έλα φίλε ναι. Λέγε φίλε. Ναι. Ναι. Κόμμα όλο. Άστο να ρε φίλε. Όλο μου. Άστο κι άλλο κι άλλο. Έχει ρεπερτόριο εσύ. Άστο να. Ο άνθρωπος έχει να πάει 20 χρόνια με γυναίκα. Άστο να εκτονωθεί. Και τι θα έχει φερματώσει πάνω μας λέει τώρα. Από το τηλέφωνο δεν έχει τύχει ακόμα αυτό. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Θα ανακαλυφθεί μετά από 100 χρόνια σεξ και θα βγαίνει το ηχό από το ακουστικό. Αλλά εμείς θα είμαστε πεθαμένοι. Δεν θα μπορέσουμε να το δούμε αυτό. Εγώ στο λέω να το ξέρεις. Θα κάνεις έρωτα εδώ, άλλος θα είσαι στην Αμερική και θα υπάρχει οργασμός και θα υπάρχει και ένα υγρό να πει. Μπορεί να είναι και τεχνητό υγρό. Έχουν κάνει δε. Ειδικές κούκλες. Ας τις κούκλες. Άλλο είναι αυτό που λέω. Και για άντρες και για γυναίκες. Ναι. Που να έχουν όλο το πακέτο μέσα. Εντάξει. Εντάξει. Για ό,τι φαντασίωση μπορεί. Δηλαδή μπορεί να πουλήσεις κούκλα κόκκινο σε γυναίκα και να πάρεις λεφτά εσύ. Φαντάζεσαι. Από το Ραπτόπουλο προτιμότερη είναι πάντως η κούκλα. Λες, ε. Εντάξει. Λες. Εμένα θα είναι κούκλα, εσένα θα είναι πανούκλα. Το κακό είναι ότι η στήση θα είναι η ίδια γιατί θα είναι ψεύτικη. Ενώ στην πραγματικότητα με σένα θα έπρεπε να σου δώσουν και άλλα καπάκι. Θα ρωτήσω τον γιατρό σου. Έλα, τελείωνε. Σαχλαμάρα. Εκτραχύθηκε. Άρα με μένα θα έχει ενδιαφέρον. Έλα. Θα έχει ενδιαφέρον η κούκλα. Ναι, γιατί θα πρέπει να την ταΐζεις ένα γαπάκι και να έχει περισσότερα απλά πράγματα. Είσαι με σένα θα είναι μονόπατη. Επειδή είσαι χοντροκέφαλη κούκλα, δεν θα μπορείς να πάρεις κάτω των 400 λίτρων. Θα σε πάρει η γυναίκα μου να πούμε στο ξενοδοχείο. Όσο πιο χοντροκέφαλη είσαι, τόσο καλύτερα. Ναι, δεν αγοράζει τον πορτμπαγκάζι κούκλα του κόκκινου. Λέγε φίλε, ναι. Έλα. Έλα φίλε. Έλα. Γεια σου Ραπτόπουλο, γεια σου κόκκινε. Καλώς τον. Είχες κάνει μια ερώτηση προηγουμένως στο Στράντζαλι. Ο Γρηγόρης. Εσύ. Εγώ. Δεν τον άφησε να μιλήσει. Ο Άρης και δεν σ' απάντησε. Δεν θυμάται, είναι αργιανός δημοσιογράφος ή απλώς. Αργιανός δημοσιογράφος, η δουλειά του είναι να μεταφέρει την είδηση, κύριε. Με εμάς θα μιλήσει. Ναι, το ρώτησε κάτι ο Ραπτόπουλος. Είναι και δεν ήξερε να απαντήσει, δεν θυμόταν. Ποιο δεν ήξερε. Το πέναλτι του Μάτος. Είπε για ποιο πράγμα διαμαρτύρεται ο Άρης. Ναι. Και λέει για το πέναλτι με το Λεβαδιακό. Ναι. Το πέναλτι στην Τούμπα μέσα δεν το λέει. Κάνανε σάντουιτς.
Τον Μπρούνο Γκάμα δύο φορές το σπάσαν τα πλευρά, δεν μπορούσε να πάρει. Κύριε μου, πρέπει να τα πει όλα. Βεβαίως έπρεπε να τα πει. Να μην φοβάται τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή. Και, και ο λαός του Άρη. Εσύ ρε φίλε, τι πιστεύεις ότι φοβάται ο Στράτζαλης? Όχι, μπορεί να του διεύει. Ο Στράτζαλης βγήκε να δώσει την είδηση για το τι έγινε συνάντηση του Καρυπίδη με τον Περέιρα. Φίλε μου, συμφωνώ. Συμφωνώ. Έπρεπε να τα πει και αυτά. Όχι, ρε φίλε, επειδή ο Μπούφος δίπλα μου θέλει να το πάει το θέμα αλλού, πρέπει το παιδί να αφήνει τη δουλειά του και να πατήσει σε μπούρδες. Δεν είναι μπούρδες, ρε φίλε. Μπούρδες είναι. Είναι κλασικό μπέναντι του. Αυτά είναι για τα καφενεία. Εγώ σου λέω είναι. Γιατί να μην το πει, λέει. Γιατί να μην το πει, ρε φίλε. Γιατί είναι λάθος η ερώτησή σου. Γιατί έκανε μια δουλειά ο άνθρωπος. Τον είπα, έχουμε κανένα νέο. Το ρώτησα, άκου λίγο για να είμαστε δίκαιοι. Το ρώτησα, Γιώργο, έχουμε νεότερα. Μου λέει τελείωσε. Να, θα βγεις, θα βγω. Εντάξει, εγώ το ζήτησα να βγει, έκανε τη δουλειά του, έγραφε, έφτιαχνε και εκεί που βγήκε ναι, να πεις... Ναι ρε φίλε, σ' άκουσα. Το πιο συγκεκριμένο, το πιο βαρβάτο είναι το πέναλτι που φίλε, δεν είναι... Φίλε, ήταν ετοιμασμένο να πει 10 πράγματα. Και το ξέχασε. Είπε 13. Άφησε ένα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άκουμε φίλε. Ναι. Το φάουλ που γίνεται με τον Αστέρα Τρίπολης θα το έκανα παραλίγο γκολ. Είναι επιθετικό φάουλ και το δίνει και τα ανάποδα, ναι. Να μπει εκεί το γκολ, τελείωσε ο Άρης. Κατάλαβες, είναι σφάλματα τα οποία δεν γίνονται. Πρέπει να έχουμε ξένους διαιτητές. Και αυτό που λες για τον Μπρούνο Γκάμα είναι σε... Αυτό που λες για τον Μπρούνο Γκάμα είναι σε άλλη φάση ο τραυματισμός, όχι στο πέναλτι. Και στο πέναλτι του Μάτος. Ναι, ξέρω, δύο φορές τον κάνα σάντους, ούτε φάση. Ναι, δεν υπάρχει όμως αυτό που λες. Φίλε... Εσύ μόνο σου αδικείς τον εαυτό σου τώρα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ξένους διαιτητές μέχρι και στα τοπικά. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για τον Αυτόπουλο. Ναι, παρακαλώ, ναι. Μην υποβαθμίζεις πολύ το συνεργάτη σου. Δεν κάνει καλό στο image. Δεν έχω image. Το δικό σου. Δεν έχω image. Εντάξει. Χήμα είμαι και εγώ και συνεργάτη μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όμως για την παρατήρηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Τι image, ρε φίλε, είμαστε σε μια αγρία κατάσταση. Για ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Τρακιώτης από Κυλικής Παυτσής. Οχ. Συνδυασμός ασύλληπτος. Μάλιστα. Στρακιώτη δηλαδή είσαι. Πόντιος. Στρακιώτης και Σαρακατσάνος. Και Πόντιος και Σαρακατσάνος. Δυο κουσούρια μαζί. Στρακιώτης και Σαρακατσάνος, όχι Πόντιος. Πόντιος δεν είναι, αλλά δεν είναι κουσούρι. Πάμε παρακάτω. Όχι. Ναι. Δεν μου λέει Τραυτόπουλε. Ναι. Έκανες 4 ερώτησες στο λαϊκό δικαστήριο. Άμα πω ότι είναι καλός, μέτριος ή κακός. Όχι. Η μπάλα που παίζει είναι καλή, μέτρια ή άθλια. Και βγήκε το μέτρια. Βγήκε 64% μέτρια. Είναι χαζοί αυτοί οι παοξίδες. Τι βλέπουν. Συγγνώμη, εσύ, ένα λεπτό. Χαρακτηρίζεις χαζούς τους παοξίδες. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό το 64%. Εσύ τι θα ψήφισες. Εγώ, ότι είμαστε άθλοι. Αφού δεν είμαστε τελτική σαν ομάδα. Όπως εσύ είμαστε, πάρει μια ομάδα που είναι άθλια και έχει 25 νίκες σε 27 παιχνίδια. Και άθλια να είναι, δεν σου πάει να την πεις. Ναι, ναι. Μισό λεπτό όμως. Ιστράει κάνει παιχνίδια στην Ευρώπη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έχει κάνει παιχνίδια στην Ευρώπη. Καλά. Και τακτικά. Και ατομικά και σαν θέαμα ο ΠΑΟΚ. Επειδή στο πρωτάθλημα δεν τραβάει σαν θέαμα, σαν ταχύτητα στην Ευρώπη, αντισταθμίζεται σε πολλά μάτς. Αν εξαιρέσουμε και το πρώτο μάτς στην Μπενφίκα, το πάλεψε ωραία. Και εκεί βέβαια έπρεπε να χάσει, αλλά θέλω να πω ότι αντισταθμίζεται η Ευρώπη με την Ελλάδα στο θέμα του ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Το μόνο ωραίο που βγάζουμε την Ευρώπη, γιατί εκεί πέρα η ομάδα έδωσε και ό,τι δυνάμεις είχε από το καλοκαίρι, ό,τι δυνάμεις είχε, έδωσε εκεί πέρα για να μπει στο Champions League. Επίσης να πω αυτό που λένε πολλοί και ο Κουλιανός μαζί, ο κουμπάρος μου, κουμπάρε μου, λοιπόν, άκουσε να δεις. Λέει ότι αυτό είναι βιολογικό θέμα, δεν είναι θέμα ποιότητος. Αυτό θα το δούμε διαχρονικά. Είναι ωραίο ερώτημα. Επόμενη γραμμή. Γεια σου Στρακιώτη, που είσαι Σαλακατσάνος και ευτυχώς δεν είσαι Πόντιος. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν παίζεται ο Κούγιας, δεν παίζεται. Ο Κούγιας. Γι' αυτό είναι αυτός που είναι. Είναι αυτός που είναι, άμα ήταν 15 Κούγιας. Γι' αυτό είναι αυτός που είναι. Κούγιας είναι ένας. Με μία φράση δείχνει ότι τη διαιτησία την ελέγχει ο Μελισανίδης, γίνεται αρεστός στο Σαββίδι, αφήνοντας λίγες υπόνοιες βέβαια, και αφήνει εντελώς καθαρό τον φίλο του το Μαρινάκη. Ιδέες. Είναι τρομερός, με μία φράση όλα αυτά. Φίλε δικηγόρος, που μπορεί αυτό το χοντρό τώρα να τον βγάλει και να στήσει και αποζημίωση από αυτές που πήδηξε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καλά, σίγουρα. Θα βγει καθαρό, δεν υπάρχει τίποτα. Θα χτυπάνε τις πόρτες από τις κόμενες διευθυντήτριες. Και θα ζητάει ο Κούγιας αποζημίωση. Τους έβγαλε ενόχους. Κατάλαβες. Ο άλλος έχει να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Έχει βοήξει ο τόπος. Και αυτός λέει από αυτές που απάφτωσε θα ζητήσει αποζημίωση. Θα πάρει αποζημίωση.
Θα του πω και συγγνώμη. Και περιμένει μετά να κοιτάξει. Θα τον πάρει τηλέφωνο. Ο μοντελοπλήκτης τώρα και τον κυνηγάει. Φρε, εγώ έχω κάνει επεισόδιο με έγκυες γυναίκες, ήμουνα εγώ. Έγινε τις πόπεις, πέσανε μπουνιές, σαγόνια φύγανε. Με καλά που ήταν ο άλλος. Ήταν και ο πατέρας μου στον κόλπο. Λοιπόν, μας είπε να πάρουμε από ένα γιατρό ένα χαρτί ότι οι έγκυες αντί για ένα παιδί είχαν τέσσερα. Και ότι τα χάσαν τα παιδιά. Τα χάσαν τα παιδιά. Εξαιτίας του περιστατικού. Γιατί να πάμε μέσα εμείς. Πήραμε και αποζημίωση. Μας παρακαλάγαν οι άλλοι να μην τις πάρουμε λεφτά. Για τον Κούγια. Ο Κούγιας είναι ένας και μοναδικός. Τρομερός είναι. Πλάκα κάνεις τώρα. Τι είπες τώρα. Φύγε πότε. Κατάλαβες τώρα γιατί θα πλήρωσε πότε δικηγόρο αυτό σου δίπλα μου. Κατάλαβες. Με γρόλιο μαζί. Πού να πάω εγώ. Πρέπει να σκοτώσω δηλαδή πρωθυπουργό για να πάω μέσα. Είναι κόκκινη. Και εκεί πάλι μπορεί να με βγάλουν τρελό. Όχι αδίκως. Θα με στείλουν δηλαδή καμιά εβδομάδα σε ψυχή. Απλά θα σου δώσουν και χαρτί επίσημο. Επίσημο. Και ρόζιτο. Εξκατοστάρια σύνταξη είναι. Έλα, φίλε, ναι. Άκου, δε σκέφτε. Έλα. Ναι. Κωστά. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Ξέρεις που υστερεί ο Άρης κατά τη γνώμη μου. Έναντι ποιου. Έναντι ποιου. Ναι. Πού είστε, στο παιχνίδι του. Μέσα στα παιχνίδια που υστερούμε. Α, γενικά, γενικά. Παρακαλώ. Γενικά ναι. Που υστερούμε, έχουμε μεγάλο θέμα εκεί. Να στο αρχίσω με ερώτηση βασικά. Πιστεύεις ότι αυτοί οι παίχτες, οι δύο-τρεις τσαμπουκάδες μέσα στο παιχνίδι που διαμαρτύρονται στο διαιτή, τον επηρεάζουνε? Φίλε, όχι. Αν υπάρχει όμως ένας σεβασμός στο σωματείο και στον ιδιοκτήτη, ναι. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός γεγονότων. Δηλαδή θέλω τον πρόεδρο δυνατό και όχι soft την ομάδα, θέλω την ομάδα και τσαμπουκαλεμένη. Πάντως ο Άρης στο τσαμπουκά κατεφανέσαν το πέναλτι, ναι. και τον κοιτάνε σαν κυρίες. Ναι, σωστό. Δεν πέφτουν πάνω του. Εγώ πιστεύω ότι επηρεάζονται οι Έλληνες διαιτητές από τον τσαμπουκά κάποιον. Α, εννοείς δηλαδή ότι γίνεται το πέναλτι, δεν πάει κανείς απάνω. Οπότε ο διαιτητής είναι άπλα. Δεν θα σε δώσει με τίποτα. Στην επόμενη φάση δηλαδή, άμα γίνει κανένα τέτοιο σκηνικό, μπορεί να σου δώσει και σε κανένα ψηλό μούφα. Σωστό. Αυτό σου λέω, δεν έχω. Απόλυτα σωστό. Επόμενη γραμμή. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Βέβαια πρέπει να υπάρχει ένα ψυχολογικό πόλεμο στο διαιτητή, μια διαμαρτυρία, ένα αυτό. Βέβαια. Αλλά πρέπει και η ομάδα από πίσω να έχει ένα background, ας πούμε, παρασκηνίου κατά κάποιο τρόπο. Ορίστε. Μάλιστα, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Στα διαβατά πέφτει ξύλο. Πάνω στο Αστέρας Τρίπολης. Καλώς τον. Τι ήταν αυτό τώρα. Νέα ένταση στο κέντρο φιλοξενίας διαβατών. Δεν πέφτει στα διαβατά. Στο κέντρο φιλοξενίας. Στα διαβατά. Εγώ σου είπα στη φυλακή πέφτει ξύλο. Και μισό λεπτό. Γιατί έχετε κέντρο φιλοξενίας στα διαβατά και δεν τα πάτε στο πανόραμα. Δεν τα πάτε στο σπίτι. Έχουν στο ωραίο. Στο ωραίο καστρο, στον Μπούζο τα στείλανε. Μάλιστα. Yeah. Λέγε φίλε. Και πόσα άτομα έχει. Πόσα άτομα έχει. 3.000. 3.000. Ωραία, τον Μπούζο το βλέπω με το ποδήλατο. Θα τον απαγάγουν κάποια μέρα. Θα έρθει με κανένα Σύριο εδώ πέρα. Τον Μπούζο ακόμα να τον πάτσει με το ποδήλατο. Κατάλαβε. Με κανένα Σύριο θα δει ο Μπούζο. Θα τον κάνει και παοξί στον δρόμο. Δεν πειράζει. Οι Σύριοι παοξίδε θα γίνουν. Εξάλλου ο οποίο πάω και είναι πύργο τη Βαβέλ. Ό,τι θε έχει μέσα. Λέγε φίλε, ακούμε, ναι. Άκου λέει. Πάνω στο Αστέρας Τρίπολης, τι κάνουμε. Καλώς τον, σ' ακούω. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα... Έπεσε. Είπες ο παδός του Αστέρα Τρίπολης και ήρθες να μείνεις όρθιος. Σέκοψε ο τόμπρας. Αύριο να τον πριστεί κόκκινο. Ναι. Λέγε φίλε. Τον κόψω από τη ρίζα. Τον έκοψα. Όπα, το ο Μάνος ήταν. Τον έκοψα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άκουε, ο παδός, ο καλός τον κύριο τόμπρα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι ρε αυτό. Εγώ που σου έχω κάνει μήνυση και έχουμε δικαστήριο. Και έχω δικηγόρο τον Κούγια και έχεις και εσύ τον Κούγια, τι θα γίνει ρε αυτό που λέει. Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Πώς θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε, θα βρούμε μια άκρη, ένα συμβιβασμό. Στο κλουβί θα τα βρούμε ρε αυτό που λέει. Τι να κάνουμε. Με τις τρελές. Τίποτα, θα κάνω μήνυση στον Κούγια τώρα εγώ, γιατί πήρες ένα πελάτη, κατάλαβες. Εντάξει, έτσι το 2005 έγινε αυτό. Ε, Παναγία μου, θα το δούμε. Τι γίνεται ρε παιδιά. Μια χαρά, τσακώσαν κάτι δικού σου λέει. Δεν πρόλαβα να ακούσω γιατί τώρα μόλις γύρισα και άνοιξα. Εντάξει. Και πήρα μόνο και μόνο για να κόψω σοβαρά. Για ποιο λόγο? Για το μπαόξι εκεί που τον ορμήξατε εκεί κάτι. Και από τα πανεπιστήμια κάποιοι. Και τι είπαν ότι είναι του Ηρακλή, ας πούμε. Θα μάθουμε. Μπορεί να είναι αναρχικοί, μπορεί να είναι αργιανοί, μπορεί να είναι Ηρακλειδείς, μπορεί να είναι παοξίδες λοιπόν... οι οποίοι τους χρωστούσε λεφτά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε αν δεν αποδειχθεί κάτι. Πάντως σίγουρα ότι μεταφέρθηκε από την τροχία. Στο ποινικό να πούμε είναι μια... Έχουν συλλάβει τρία άτομα τα οποία κατηγορούνται για ανθρωποκτονία για κακούργημα. Από πρόθεση. Έχει μεταφερθεί η ιστορία από την τροχέα
στην ασφάλεια και τώρα θα μάθουμε και ποιοι είναι οπότε, και από πού κρατάει σκούφια τους. Οπότε μπορεί να δράσει η αστυνομία εφόσον μεταφέρθηκε από την τροχέα στην ασφάλεια. Αν δεν μεταφερόταν δεν μπορούσε να δράσει. Αυτό είχα πει και υπάρχει συνήθεια ιστορία. Επειδή με γνωρίζετε λοιπόν και το ακούω τώρα πραγματικά και ιδίως σαν άνθρωπο και ιδίως με γνωρίζετε, έφυγε ένα παιδί, δεν με μεταφέρει τίποτα. Όταν γίνονται τσαμπουκάδες, στατιστικώς, κάποιος θα πέσει, θα χτυπήσει το κεφάλι, κάποιος θα πέσει, θα παραπέσει. Εδώ υπάρχει άνθρωπος, αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχουν τσαμπουκάδες. Εδώ υπάρχει άνθρωπος που δεν μάλωσε στη ζωή του, διαπληκτίστηκε με τη γυναίκα του, τη σκούτηξε, παραπάτησε και χτύπησε στο καλοριφέρ το κεφάλι της, εκεί που είναι αυτό το που ανοίγει στο καλοριφέρ, και έμεινε ακαριά σε θάνατο. Και είναι μέσα αυτός και λέει μη μαλώνετε. Έχει καεί ο άνθρωπος. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να πιαστώ εγώ με τον κόκκινο, να φάω μια τρικλοποδιά, να πέσω και να σκοτωθώ. Δεν θέλει πολύ. Προχθές μια κυρία στην Αθήνα βλέποντας ειδήσεις λοιπόν, και γίνεται καταδίωξη στο Μενίδη κάπου. Η γυναίκα βγαίνει από το βιβλιοπωλείο, μητέρα δύο παιδιών με προβλήματα σοβαρά, υγείας, και φεύγει αυτό την ώρα της καταδίωξης και την παίρνει παραμάζωμα. Αυτά ρε φίλε. Είναι η μοίρα σου εκεί, δεν είναι εκεί προθέσεις. Είναι γραμμένα. Αλλά και στο Μενίδη ρε φίλε δεν πάει να μείνεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι Ινδιάνος με Καλάζνικοφ, δηλαδή να είσαι ο Τζον Γουέιν, ανιψιός του Τζον Γουέιν για να μένεις στο Μενίδη, να πούμε, ή στο Κορδελιό. Περπατάς στα καλά καθούμενα και φεύγει μια γλάστρα από τον 7ο. Άντε το Κορδελιό παλεύετε, το Μενίδη. Δεν είναι κισμέτ. Μανώ. Μακριά από αυτά. Η μεγαλύτερη ανησυχία του Κωνσταντίνου, ξέρεις ποια είναι. Ποιο Κωνσταντίνου. Ποιανού Κωνσταντίνου. Του διπλανού. Α, εμένα. Α. Δεν περπατάει ποτέ κάτω από μπαλκόνια. Ναι, πολύ καλά κάνει. Ξέρεις γιατί. Φοβάται μην πηδήξει κανένα να αυτοκτονήσει και τον πάρει και αυτόν παραμάζωμα. Έχει γίνει αυτό. Τον πήρε παραμάζωμα. Γελάς, ρε κόκκινε. Εντάξει. Εσύ γελάς, ρε φίλε. Δηλαδή... στον αέρα. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Και είναι τι, πολύ θα περπατάω μες στον δρόμο. Είσαι σοβαρός. Σαφώς μες στον δρόμο. Καλύτερα να σε χτυπήσει αμάξι παρά να σε χτυπήσει καμιά γλάστρα. Με τη φόρα που έχει 200 κιλά. Φύγει από εδώ και εσύ. Ανακαθίσαμε. Καλά, πέσει γλάστρα στο κεφάλι του κόκκινου, τη γλάστρα θα σπάσει. Ο κόκκινος το πολύ πολύ να κάνει καμιά εκδορή. Όχι. Το πολύ πολύ να βγάλω καμιά μιλιά στο κεφάλι. Λοιπόν. Υψε άλλο μυαλό να χτυπηθεί, δεν υπάρχει. Εγώ θα σας δείξω για την εγχείρηση που έχει κάνει. Λοιπόν, αν θέλετε ακριλικά χρώματα, το καλύτερο είναι το Acrylan της Vitex. Το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Αποκλειστικά στο χορηγό μας, τα καταστήματα Κοσμάγλου, όπου υπάρχουν παντού, δυτικά η Θέξη 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππα 74 και ανατολικά Εθνικής Αζεστάσεως 82 στο Φίνικα. Με τηλέφωνο το 2314-80-606. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στον Κούγια που πάει και υπερασπίζεται. Καλά, άμα ήταν Θεσσαλονίκη και πάω, θα το βγάλατε σε υπουργό. Γρηγόρη, καλησπέρα. Εξάλλου τα έχετε κάνει αυτά. Εδώ και δύο εβδομάδες χάνω στο κουμάρι ότι 30 παίζω στον αέρα, 2-3 συμβουλές να ακολουθούν στο παιχνίδι. Εγώ θέλω να σου δώσω συμβουλές. Φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Γιατί αν είναι να πληρωθεί, θα πληρωθεί. Και δεν μπορώ να δώσω περισσότερα στοιχεία στον αέρα γιατί δεν κάνει. Τι στοιχεία με στέλνει ένα φίλο ένα μήνυμα την Κυριακή. Σήμερα. Την Κυριακή, λέω. Α, συγγνώμη. Την Κυριακή. Λοιπόν, και έχει ένα δελτίο που παίρνει ένα τεράστιο ποσό. Το πήρε. Το πήρε τελικά. Μπράβο. Μου λέει: έχω παίξει 5 παιχνίδια και περιμένω χ την ΑΕΚ. Το λέω: τι σου δίνει τώρα, μου λέει τόσα. Το λέω: αν έχεις οικονομική ευχέρεια, περιμένεις. Αν δεν έχεις, τα παίρνεις γιατί είναι πολλά. Για πολλά λεφτά είναι εδώ. Τέλος πάντων, τον πείθω να τα πάρει. Δεν προλαβαίνει, βάζει τον κόλλο Φορτούνης. Και τον λέω, θα ισοφαρίσει η ΑΕΚ μόλις το βάλει πάρτα εκτός και είναι στο 90. Εκεί λέω, ρισκάρεις για λίγα λεπτά και τα πήρε. Και χάρηκα πολύ γιατί, εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση το να σου δείχνουν την εμπιστοσύνη του. Οι συμβουλές, φίλε, που θα σου δώσω είναι ακολούθα το ένστικτό σου και αυτόν που έχει ρέντα. Εμένα με φτύσανε. Βγαίνανε οι τριάδες αβέρτα, με φτύσανε, πέρασε χτες το 0 σε ένα γκολ. Και για μένα καλό και για τον Κωστή που λέγαμε άσο. Αλλά από εκεί πέρα μαστίσα κυριολεκτικά. Πάμε σε κόλμα. Πάμε, άντε. Με τα κουμπάρια, πάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα.
Καλώς τον. Τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Το σφαθίδι είστε καλά? Άμα ήμασταν καλά, ρε φίλε, θα το μάθαινε. Αν δεν ήμασταν καλά, ρε φίλε, θα το μάθαινε. Θα βλέπει το κηδιόχαρτο. Λοιπόν, Κωστή, από τη Βλάχοβα παίρνω. Από το βρωμοχώρι εκεί, τη Ζύγνη. Από το βρωμοχώρι, τη Ζύγνη. Για πες, ρε Βλάχαρε. Τι να πω, ρε Βλάχαρε. Εγώ, εσείς από τη Ζύγνη, εμένα με ρε Βλάχαρε. Είμαι γείτονα με το συμπέθερο. Ναι, ποιο είναι ο συμπέθερο. Για λέγε. Το συμπέθερο ξέρει ο κόσμο. Δεν ξέρει ο κόσμο που ακούει όμω. Θα αρχίσει τα φωνία τα σεραϊκά, λέγε. Κάτσε να φωνάξω ένα φωνάξω τη Δήμου μέσα που ξέρει ξένες γλώσσες. Να φωνάξω το να φωνάξω το Γιωργάκη να μεταφράζει. Έλα, Ιου, λέγε, λέγε. Ιου. Λοιπόν, Κωστή, να είσαι καλά, συγχαιρόμαστε όλοι. Κωστή. Λες πολύ ωραία πράγματα, αλλά μην μεταφράζεις κάποια πράγματα, όχι μεταφράζεις, παραποιείς κάποια πράγματα. Κουστί. Σεραϊκά, Κουστί, λέγε τώρα τι είναι αυτό το συγκεκριμένα. Ρε Κωστί, ρε Κωστί, παραποιείς κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τι δεν ισχύει? Ρε Κωστί, ξέρεις πολύ καλά, δεν μπορώ να σου μεταφράσω. Άντε, από εδώ, ρε, κολόβλαχη, από εδώ πέρα. Άντε, πάμε, επόμενη γράμμη. Κουστί. Ακουστί, κολόβλαχη. Ακολόβλαχη. Πάμε, Κουστί. Παραποιήσου. Αρχίζει τα φωνή, τα Κουστί! Κουστί, και είπε μη. Πώς θα σου το είπε το μη? Μη, κουστί, μη, κουστί. Ουρίστε! Είναι και στην τουαλέτα η Δήμου, να μας κάνει τη μετάφραση εδώ πέρα. Ουρίστε! Ουρίστε! Ναι! Εγώ είμαι! Σε άρεσε FM εδώ! Λέγε. Ρε στο σαλοκέφαλε. Εσένα λέει, εσένα λέω στο σαλοκέφαλο. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Θεό που με έχει πόντιο, ρε, που με έχει κάνει πόντιο, να το ξέρεις αυτό. Αυτός στο σαλοκέφαλο. Χτενίζει το κεφάλι του με τα τουλετσέτα. Δηλαδή εσύ τώρα... λίγο θεραπεία. Εσύ τώρα χαίρεσαι που είσαι πόντιο. Είναι ποντιακή. Πρόβλημά σου, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή την τρέλα που βγάζεις είναι ποντιακή. Μισή, μισή. Εγώ μισός είμαι. Μισός πόντιο. Ναι, ναι. Μισός, αλλά είναι προς τα πάνω. Αφού και οι φίλοι μου ήταν όλοι μηταράδες, εσύ, εσύ τη βλακεία τη μεταφράζεις ως τρέλα. Τετραγωνοκέφαλη, αγύριστα κεφάλια. Τον καλοπιάνεις γιατί. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω. Τώρα που τον καλόπιασες θα σε πιάσει καμιά γρήπη. Λέγε. Λοιπόν, έχει κλείσει το Άρης FM. Το Άρης FM. Ναι, κάποτε είχαν ένα ραδιόφωνο, ρε παιδί. Όχι, ανοιχτό είναι. Yellow Radio, ρε φίλε. Πώς σκέφτει ρε γαμό το Λουβγέρο, συγγνώμη. Πώς σκέφτει όλο βγαίνουν τώρα αργιανοί από τότε που ανεβήκαν στη Super League. Δεν το κάνουν το ραδιόφωνο στα Super League FM. Υπάρχει ένα Άρης FM το οποίο πήρε παοξίδες παραγωγούς. Τι να κάνουμε τώρα, μπερδευτήκαμε. Φύγε Ποντιάρα, φύγε. Λοιπόν, αυτή που είναι η διερμηνέα του Σκίμπε, αν δεν είναι ένα βραντίλωμα, δεν ξέρω. Πω. Τι πράγμα είναι αυτό. Είσαι κουμπρός. Μπάσκετ στη μέντε έπαιζε. Λέγε, φίλε, ναι. Λέγε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ακόμα όρθιοι. Λοιπόν, πες τους εκεί πέρα, έχω να κάνω και εγώ μια δήλωση. Μετά την επιστολή του Άρη στο Περέρα και στη Χέν, τον πήρε τηλέφωνο που λες ο Μελισανίδης στο Καρυπίδη και του λέει, καλά ρε, τι ζητάς ξένος διαιτητή, εγώ σ' έχω κανονίσει τόσο όμορφα και εσύ ζητάς, μας αλλάζει να πούμε τη δουλειά. Το ξέρεις εσύ αυτό, Ραπτόπουλε? Όχι, δεν έχω εισχωρήσει. Δεν έχεις εισχωρήσει. Καλά του λέει ρε εσύ. Εγώ σε φτιάχνω να πούμε να έχεις Έλληνα διαιτητή, τον καλύτερο στρατιώτη, και εσύ να πούμε πας και ζητάς ξένος διαιτητή. Ναι. Μας χάλασε τη δουλειά να πούμε. Να ο καθένας λέει ό,τι ρε θέλει από τη χώρα. Τα πάμε αυτά τα πράγματα. Ο Άρης μόνο με Έλληνα διαιτητή μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Πες τους, γιατί δεν το ξέρουν αυτοί. Να τους θυμίσουμε κάτι σπάθες, κάτι τέτοιους. Αλλά και πάλι ό,τι και να βάλουν δεν ματσάμε ρε. Θα πάμε να τους πάρουμε το διπλό. Αν πάρεις διπλό, μέσα αυτό. Εκεί, κάνε και το γύρο του θριάμβου. Πες αυτό το δήμαρχο εκεί να... Άκου, μετά τον τρελό να πούμε, να βάψει τον Λευκοπούργο ασπρόμαυρο για να πάρει καρνίβαλι το Μάιο να προσκυνήσουνε. Αν πάρω πάω διπλό στο Χαριλάου, κάντε το γύρο του θριάμβου. Καπάκι. Και κάτι ακόμα τελευταίο. Ηρεμία σας παρακαλώ, κύριε, ηρεμία. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στην πόλη μας. Ηρεμία.
Επόμενος. Επόμενος. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα, ποιο που λέει. Ναι. Με ακούς, ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι, φίλε. Γεια σας και στους δύο. Χαίρετε. Σε παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ και τους δύο. Έχω ένα κοινωνικό πρόβλημα. Μπορώ να μιλήσω λίγο? Ανάλογα, άμα δεν θες λεφτά, μίλα. Άμα δεν θες λεφτά, μίλα. Όχι, δεν θέλω. Τότε μίλα. Αυτό που λέει, μένω στη Νέα Κρίνη, στη Νέα Κρίνη, στο Ενίκιο. Και εγώ τι να σε κάνω, θα σε αγοράσω σπίτι. Ναι, τι θες. Θα σε απασχολήσω. Δούλευα στον ΟΑΣ, έβγαλα σύνταξη 1850, 44 χρόνια υπηρεσία. Ωραία, καλά είσαι. Τώρα με δίνουν 890. Γιατί, στα κλέψαν τα χίλια. Με τα κλέψαν. Πασόκ δεν ήθελες και Τσίπρα. Κάτσε με 800. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πασόκ, ήθελες να φύγει δεξιά. Πάρτε τώρα, λέγει παρακάτω. Να μιλήσω. Ναι. Τώρα με στέλνουν, χωστάω στη ΔΕΗ, έχω τη γυναίκα μου άρρωστη. Τι έχει η γυναίκα σου? Έχω η γυναίκα σου με οξυγόνο την έχω. Η γυναίκα μου με οξυγόνο ακόμα δεν είναι. Θα με στείλει και μετά θα πάρει με οξυγόνο. Ναι. Λέγε, με οξυγόνο είναι η γυναίκα. Παρακάτω, λέγε. Η γυναίκα έχει στιάδους ύπατος. Τους πάω ένα κατή εδώ πέρα. Τι έχει, ξαναπέστω. 2.000 τους κρουστάω, 2.200. Τι έχει η κυρία? Και άκουσε με κόκκινε. Το σηκώτη έχει, από αυτό και πέρα το και του ναι. Δίνω 600 ευρώ ναι. Και μου λέει, όχι λέει, θα πληρώνεις 700. Ναι, παραπάνω πρέπει, ναι, σωστά. Τους δίνω 600 ευρώ, θα μάζεσαι με αίμα και υδότα. Ναι. Δεν είναι 700 πρέπει να δώσεις. Δεν τα δέχονται. Δεν τα δέχονται. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν φταίει ο ιδέοι, έτσι τους διατάξανε ότι πρέπει να δίνουν τα μισά λεφτά. Προκαταβολή. Τώρα, αφού δεν υπάρχουν λεφτά άλλα. Καλά δεν σου είπα άμα είναι για λεφτά, δεν λες δεν είναι για λεφτά. Τώρα εγώ τι να κάνω. Πες μου εγώ τι μπορώ να κάνω. Κάνε το θέμα λίγο. Τι να κάνω θέμα. Να κοστάω τώρα, να κοστάω για 100 ευρώ, δεν με παίρνουν τα αυτά να με κάνουν ένα διακανονισμό. Δεν κάνουν. Δεν τους νοιάζει. Η κατάσταση αυτή, πού να πάμε δηλαδή. Ξέρεις τι θα κάνεις. Όχι. Ντύσου Σύριος, βάψου. Θα στο κάνουν τζάμπα το ρεύμα. Φύγε. Ντύσου Σύριος, βάψου μαύρος με κάμελ, μη μιλάς ελληνικά, γάβγιζε και πάνε στη ΔΕΗ. Σύρια, φόρασε Σύρια. Πάρε και κάνε από εκεί με κάμερα ΜΚΟ από δίπλα. Άμα έχεις κανένα φίλο ή κάμια ΜΚΟ, έχουμε εμείς κανένα 2-3 που το παίζουν πατριώτες. Λοιπόν, έτσι δεν κόκκινε. Δεν παίρνεις καμπάνες. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ντύσου Σύριος, φίλε, μπορώ να σου δώσω λύση. Σου λέω άμα είναι για λεφτά και με λες όχι. Αλλά ήταν για λεφτά. Πάμε παρακάτω, ναι. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος είπε θα πάρει το διπλό, θέλει. Έτσι θέλει. Γιατί να μην το πάρει. Έτσι θέλει να πάρει το διπλό. Δεν μπορεί να πάρει το μόνο. Θα πρέπει να πάρει το διπλό. Ας έρθει να πάρει το τριπλό. Κοίτα, με ξένο διαιτητή μπορεί να το πάρει το διπλό. Οκ. Έγινες Μπαρσελόνα και στο. Πάμε παρακάτω. Ρε φίλε, δηλαδή γιατί να μην στο πάρει, συγγνώμη. Ανοιχτό είναι το παιχνίδι. Για το έχει εξασφαλισμένο, δεμένο. Με τι? Ξένο διαιτητή είναι χ2. Με Έλληνα ήταν άσοχη. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε. Μ' ακούς? Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Κύριε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, εσύ τι? Καλά, είστε. Κωστή, με έκοψες πριν. Εγώ? Ναι, εσύ. Σου είπα είμαι από τη Ζύχνη και με έκοψες. Πάλι θα αρχίσουμε τις κραυγές. Βγήκε η Δήμα από την τουαλέτα. Την Πίκου είναι εκεί. Τρεις γλώσσες ξέρουν. Φώναξες και τις δυο. Για λέγε να συνεννοηθούμε. Γιατί, τώρα έχω διερμηνέα. Γιατί μας παρεξηγείς τους ζυγνιώτες? Τι τους ζυγνιώτες ρε. Τι γιατί σε παρεξηγείς? Βασικά εγώ δεν είμαι ζυγνιώτης. Τι είσαι? Είμαι αγριανιώτης. Αγριανιώτης. Είσαι αγριανιώτης, δεν είσαι ζυγνιώτης. Τι να κάνω εγώ τώρα, να χορεύω καρσιλαμά? Όχι. Θέλω να σου πω το εξής. Θέλω να σου πω το εξής. Σε ακούω μέρα νύχτα. Είσαι εκπληκτικός. Είμαι εκπληκτικός. Αλλά σε κάποια πράγματα είσαι λίγο απότομος. Είμαι απότομος, ναι. Εσείς είστε τόσο ευαίσθητοι και είσαι στα χωριά, έτσι. Όχι. Γιατί, είστε τόσο ευαίσθητοι άνθρωποι που σε πειράζει εσένα η κακότητα δική μου. Μάλιστα, παρακαλώ. Εμείς τις σέρες είμαστε αυτοί που είμαστε. Ναι. Έτσι. Ναι. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Ναι. Σε αγαπάμε. Λέω είστε ευαίσθητοι. Άλλο λέω εγώ. Αλλά μην μας κατηγορείς. Τι σε κατηγόρησα, μπορεί σε είπα τίποτα, κλέφτη από τώρα. Τι? Όχι, απαταιώνα δεν είμαι. Καταρχήν λέω ότι είστε πάρα πολύ εργατικοί, τίμοι, άνθρωποι του Μόχδου, νοικοκύριδες. Νοικοκύριδες είστε, αλλά με την προφορά δεν σας καταλαβαίνω. Θέλει διερμηνέα. Απ' τη γαμμένη την προφορά. Φύγε. Με γαλλικά και πιάνω αυτό το κρατήριο. Η συζύγνη, εμένα η συζύγνη.
Το είπε στα ελληνικά αυτή τη λέξη. Δεν ήθελε διερμηνέα Ιμπίκου από εκεί να μας πει. Επόμενη γραμμή. Ναι. Είχε βγει για 3-4 σφινάκια προηγουμένως αυτός τώρα στη Ζύχνη. Λέγε φίλε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά κύριε μου, εσείς. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω. Να πείτε ό,τι θέλετε. Το ναι. πρώτο είναι ότι αυτό που είπε, με όλο το σεβασμό τώρα, γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος, αυτό που είπε ότι παίρνει 900 ευρώ σύνταξη εδώ πέρα με 5 εκατοστάρικα νέα παιδιά και δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Δεν τα κλείψε ρε φίλε, 44 χρόνια δούλεψε ο άνθρωπος. Εντάξει, 44 και εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα, τι να πούμε. Εσύ δεν θα πάρεις τίποτα και εγώ δεν θα πάρουμε τίποτα, δεν θα πάρουμε τίποτα. Δεν θα πάρουμε. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Και ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Χαριλάου θα κάνουμε πάρτι. Αυτό έχω να πω. Πάω και σε φίλε. Ε, τι θα είμαι. Πάρτι θα κάνεις. Πάρτι, πάρτι. Θα πάτε στο γήπεδο. Ποιος, οι παίκτες μας ή εμείς. Εσείς. Εμείς πώς, αφού δεν μας δίνουν εισιτήρια. Ε, αφού πάτε με ντου, ο λαός στον ντου δεν είστε. Όχι, δεν κάνει. Εμείς έχουμε σοβαρευτεί. Μόνο στα Γιάννενα. Έχουμε σοβαρευτεί πλέον. Σοβαρευτήκατε. Θα πάρουμε πρωτάθλημα. Έγινε, μπάει. Ωραίος. Ντου σε Χαριλάου, Καφτατζόγλιο, Καραϊσκάκι, ΟΑΚΑ, Λεωφόρο δεν έχει. Σε όλα τα άλλα τα γήπεδα ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ντου. Και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ορίστε. Έλα, φίλε. Ντου έγινε το 82, τότε που κατελήφθη η θύρα 3. Αυτά ονειρεύονται οι παοξίδες και καλά κάνουν. Λέγε φίλε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Καλησπέρα φίλε, ναι. Σχετικά με τον κύριο που είπε για το ρεύμα. Ποιο ρεύμα. Ναι, έχει αλλάξει ο νόμος. Πάει το δεύτερο θέλει, προκαταβολή. Αν πάρει τηλέφωνο στο 11770. 11. 11770 το γράφει πάνω και στο λογαριασμό του. Τι γράφει εκεί, ναι. Ότι... συνδέεται με τα κεντρικά και εκεί πέρα μπορεί να τον κάνουν καλύτερο διακανονισμό από ότι στο κατάστημα. Ναι. Άρα, ναι, ναι, εμείς δεν κατηγορούμε το κατάστημα αφού έχει αλλάξει ο νόμος. Όχι, γιατί εκείνοι έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες. Το ξέρω εγώ γιατί το έχω κάνει. Εφόσον πάρει το 1770, ίσως μπορεί να μην το ζητήσουν και προκαταβολή ή να το ζητήσουν μικρότερη προκαταβολή και να τον κάνουν περισσότερες δυνατότητες. Φτάσει η σύνταξη και εμείς θα τα έχουμε, φίλε. Θα πηγαίνουμε και αντιστήνουμε απ' έξω. Λεφτά δεν θα έχουμε. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αλλά. Εσύ αποκλείεται. Γιατί κόκκινε. Θα πηγαίνει στην κουβάλα του δέντρου, θα βγάλει μερικά ευρώ και θα πληρώνει. Επίσης μπορεί να κάνει αίτημα λόγω τη αναπηρία που έχει σύζυγός του και να μπει σε κοινωνικό τιμολόγιο για να έχει μικρότερη χρέωση. Βρε, ας ντυθεί Σύριος εκεί πέρα και θα δει πώς θα βάλει καλά χαϊμαλή από πάνω. Καλά... Άμα βάλει καλά και τίποτα βόβε επάνω, το κόμμα καλύτερα. Πάει δύο τρει βόβε. Ευχαριστώ, τα λέμε. Να σε καλά. Και ο φίλο το πει. Ο άνθρωπο μιλούσε σοβαρά. Εμεί το διέσαι. Με ηλίθιου μπλέκ. Τον άφησα όμω να δώσει την πληροφορία μετά το διακομόδησα. Εγώ γιατί αυτήν είσαι. Ε, ναι. Είναι αντιθεί μαύρο. Θε να πάω με τον Μπόκο Λόκο να την καθαρίσουμε τη δουλειά. Μόλι μπει ο μαύρο μέσα, γεια σα ήρθα θα πει Κονγκό. Α, θα πει τι είστε Έλληνα. Όχι με ξένο. Περάστε παρακαλώ. Ασκάλα, ακού τη λέγει για σένα. Περάστε παρακαλώ να εξυπηρετηθείτε θα πει. Τι είστε Έλληνας, να πάτε στο διάολο θα σε πει. Δρόμο από εδώ βόδι. Παρακαλώ, ναι. Για τον εαυτό σου μιλάς. Έλληνας δεν με είπαν ότι είμαι. Ναι. Ναι, λέγε φίλε, ναι. Ναι. Πέρα μ' ακούς. Σ' ακούμε φίλε, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο ξυρισμένο κεφάλι απευθύνομαι. Δεν είναι ξυρισμένο, φίλε. Γυαλισμένο, γυαλισμένο. Εκ φυσικού του είναι. Ναι. Άντρα, βάβρα. Για να δούμε τι θα μας πει ο κύριος. Παρακαλώ. Ποιο θριάβο. Εγώ δεν κοιτάξτε, δεν παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω όμως καθημερινά. Ωραία. Ποια είναι η αίσθησή σας. Η ένστασή μου είναι, ποιος ΠΑΟΚ θα κάνει τον γύρο του Τριάμβου αν πάρει διπλό στο Χαριλάου. Ερώτηση τώρα μπορεί να είναι και ηλίθεια. Γιατί να μην πάρει διπλό. Όχι, όχι. Ή γιατί να μην όχι, κερδίσει όχι, ο Άρης. Όχι, λέει αυτός. Γιατί να κάνει τον γύρο του Τριάμβου εάν κερδίσει. Γιατί πιστεύει ο Ραπτόπουλος ότι αν περάσει και από τον Βικελίδης ο Άρης, το ο ΠΑΟΚ δεν χάνει το πρωτάθλημα. Το κατάλαβα τι πιστεύει. Το κατάλαβα. Τέτοιος γλύφτης είναι. Κατάλαβες. Ναι, απλά δεν το έχει δει το έργο σε επανάληψη πολλές φορές. Εκατομμύρια. Αλλιώς... Κοίταξε, θα απαντήσω. Τόσο η ΑΕΚ από πού πηγάζει αυτή η σιγουριά. Ναι. Ότι η ΑΕΚ βλέπεις ότι χάνει... Θα σου απαντήσω. Η ΑΕΚ δίνει ψυχούλα, είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, χάνει βαθμούς, χαίρεσαι να βλέπεις την αυταπάνηση των παικτών, αυτό σε βάθος βλέπεις ότι χάνει βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι γκαντέμις στο φορμάρισμά του επάνω χάνει βαθμούς, έχει πρόβλημα στο φορ και πίσω. Στη διαιτησία δεν κοντράρεται ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τα έχουν βρει και σε πολιτικό επίπεδο. Το μέσο που θα είναι για να πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Αβίδης είναι ο κύριος Μαρινάκης. Οπότε λέμε και καλή ομάδα έχει ο ΠΑΟΚ και βαθυρόστερ έχει η αναπληρωματική ένα 30% απάνω να πάρουνε. Δεν προλαβαίνουν να τον κάνουν ζημιά. Και τα φιλικά με Γιάννενα και Ατρόμητο και Ξάνθες κτλ. Οπότε φίλε, νομίζω ότι στο Χαριλάου παίρνει το πρωτάθλημα. Καταρχήν το Χαριλάου είναι στη καλύτερη χή για τον ΠΑΟΚ, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, αν συνεχίσει αυτή η κατεμιά μέχρι το τέλος, οκ. Εντάξει, δεν μπορεί να τα βάλει κάτι το Θεό.
Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, ούτε βαθύ ρόστερ βλέπω εγώ στον ΠΑΟΚ. Ναι, ο Θεός όμως βάζει γκολ ο Μπακασέτα. Δεν παίζει μπάλα ο Θεός. Δεν παίζει μπάλα ο Θεός. Να μην τα μπερδεύουμε. Περνά κάποια μηνύματα από το Θεό. Βάζει γκολ ο Μπακασέτα στο 90. Κάνει λάθος αλλαγές. Υπάρχουν κάποια σημάδια. Λέει ο Φαλακρό. Αυτά λέω. Λέει ο Φαλακρό. Μου επιτρέπεις, αν θες να κάνουμε κάτι. Μετέφρασε τώρα γρήγορα. Μου λέει ο Φαλακρό. Δίνει προγνωστικά. Άλλες φορές καλά, άλλοτε άσχημα. Εντάξει. Και λέει, έχω την εντύπωση ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει αυτό το οποίο δεν θέλουν και οι δύο και θέλει ο ΠΑΟΚ. Θα έρθει χ. Και βλέπεις ότι έρχεται χ. Σου λέει, σημάδι αυτό. Σου λέει είναι ένα σημάδι. Δεν σου λέει ότι ο ΠΑΟΚ έγινε υπερομάδα. Είναι για 4-0 στο Καραϊσκάκι να χάσει ο ΠΑΟΚ και κερδίζει 0-1. Είναι σημάδι. Κατάλαβε, σου λέει. Ωραία, λάθος. Πάει ο Τριάδης τέταρτο. Ναι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Το χάνει, σημάδι. Πάει εδώ, ο Μάτζιος με το κεφάλι, σημάδι. Εγώ που τον λέω γλύφτηκε ως Φιωκάμπτη, τώρα δεν είναι. Τώρα λέει την αλήθεια. Δεν έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του την Κυριακή. Ποια είναι η ομάδα του. Η ομάδα του ποια είναι. Εσύ ποια λες ότι είναι. Εγώ λέω την Οάρη. Εγώ λέω ότι στο γήπεδο, άμα θα πάει στο γήπεδο, έχεις δει ποτέ πως πετάνε από το γαλατικό χωριό και εξεδωρίζονται. Έτσι θα φύγει. Τόσο άρεσε. Έτσι θα φύγει. Μόνο αυτό σου λέω. Μάλιστα. Τα λέμε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ο κύριος, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Εδώ είμαι. Να πω κάτι. Να πείτε ό,τι θέλετε. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι εμπλέξαμε τους θεούς, εμπλέξαμε τους διαβόλους, τις θεωρίες συνωμοσίας και τους πάντες. Το θέμα είναι ένα και δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Τουλάχιστον από τον Άρη, τους παδούς του Άρη που είναι να παίξουν το παιχνίδι σε 15 μέρες περίπου. Ο ΠΑΟΚ έχει απίστευτη ρέντα αυτή τη στιγμή και η ρέντα αυτή προκύπτει γιατί η τύχη ευνοεί τον ισχυρό, εγώ αυτό ξέρω, τόσα χρόνια και στο ποδόσφαιρο νομίζω μεταφράζεται πάντα αυτό. Και εκτός αυτού, αυτό που λέει για τους ξένους διαιτητές και έχεις δίκιο, είναι ότι με την κλωτσιά και το αου τόσα χρόνια, ο ΠΑΟΚ μέσα στο Βικελίδης δεν είχε καλή τύχη, να το πω εισαγωγικά. Το έκανε ο Άρης Ντέρμπι, έκανε τα πρεσαρίσματά του, τα μαρκαρίσματά του, τα ποδητήρια βαρού Μουζαμπάρου, τη φουσκωτή φωνάζανε, ο Γιασεράκης έτρωγε ξύλο με το Χαλκιά, ο Σπάθας ήταν από την άλλη μεριά, γιατί να, ο ΠΑΟΚ βολεύεται με τον ξένο. Και δεν μιλάω για μπάλα μόνο, μιλάω για την περιραίωση ατμόσφαιρα. Ωραία. Δεν αδεχθεί ένας Ευρωπαίος διαιτητής υπό τη σκέπη της UEFA τραμπούκο. Σωστό. Έτσι είναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Με Έλληνα διαιτητή η συμπεριφορά και η περιραίωση ατμόσφαιρα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και δι' του Άρεος που θα, πώς θα, είναι. Θα παίξει ένα παιχνίδι χωρίς αύριο αφού έτσι παρουσιάζεται. Θα είναι διαφορετική, με ξένο διαιτητή ο οποίος θα έρθει ουρανοκατέβατο στην ελληνική πραγματικότητα και θα σου κηρύξει αυτό που θα δει. Αυτό που βλέπω. Και άμα κάνεις και τσαμπουκά τα γράφω όλα και σε στέλνω σε μια κόλλα καρπή να πούμε. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι... Δεν πάω να το καταλάβει ο Καρυπίδης αυτό γιατί νομίζει ότι είναι ο Μπερναμπέου του ποδοσφαίρου, ότι έχει την Μπαρτσελώνα, τη Ρεάλ να πούμε. Ναι. Ποιον ευνοεί λοιπόν ο ξένος διαιτητής στη συγκεκριμένη... Τον ΠΑΟΚ! Πες το να το καταλάβουν. Δεν το καταλαβαίνουν τα ταγάρια φίλε. Οι σουπεράδες το κατάλαβαν. Κάτι ειδικούς μου που έχω εκεί, μιλάμε εκεί στο Ζάμπινγκ, μου λένε Έλληνα διαιτητή. Τώρα ο πρόεδρος, άλλο. Πάμε. Κόκκινο τι έπαθε. Ναι. 1,8 το ζάχαρο. Μ' ακούτε. 28 είναι. Μ' ακούτε. 32. Ναι. Δεν είναι, εσύ είσαι γλυκός από τους φυσικούς σου. Ναι. Μ' ακούτε. Λέγε φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό που λέει. Ναι κύριε. Τι είπε ο άλλος, θα πάρει διπλώμα στο Καρυλάου. Έτσι είπε, ναι. Μπορεί και να το πάρει. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Γιατί όχι κάθε που πήγαμε να πούμε στην Τούμπα και του κάναμε γιο. Δεν είναι αυτό που μάθει πως παίζουν. Περίμενε. Εσύ. Περίμενε. Δεκτό τι λε. Στοίχημα. Αν γίνει καμιά στραβή, ακού. Ναι. Και βάλουν κανένα τυχαίο γκολ. Δεκτικώ την έχουν άσχημα. Στοίχημα βάζει. Δεν γλιτώνε, φίλε. Στοίχημα βάζει. Στοίχημα βάζει. Βάζει. Στοίχημα. Ένα σπίτι. Ναι, ένα σπίτι. Πόσα τετραγωνικά. Εσύ ρε κόκκινη ξέρεις από μπάλα και ο Κώστας το ίδιο. Δεν βλέπετε πως παίζανε ομάδες. Ρε καλέ μου άνθρωπε, εμείς θέλουμε να έχουμε δουλειά. Στοίχημα φάση. Και τι λένε, όχι με εμάς. Θα βρούμε εμείς θα πάρουμε από την Κανιόνα. Εγώ έβαλα στοίχημα με φίλο μου Παοξή. Ναι. Του δώσα το διπλό και τον Άσο και πήρα εσύ το χείο. Τι λένε Κώστα. Το ξέρω. Λέγε. Αλήθεια. Έκωστα. Λέγε. Εσύ τα ίσια μιλάς. Ναι. Κοίταξε. Άκου να δεις πόσο στα ίσια μιλάει. Ξεκινάει την προηγούμενη Δευτέρα, λέει Πανιόνιος Άρης διπλό. Μέσα στη βδομάδα το κάνει κολ κολ και χίγη. Την Παρασκευή το κάνει άσου.
Έλα τώρα, δεν μου ξέρει και από μπάλα, ρε Ζάκη. Α, εγώ δεν είπα δεν ξέρει. Λέω τι προγνωστικό έδωσε. Το πιάσε. Το πιάσε. Θα έδωσε και τα τρία. Δεν το έκανε σε όλα τα παιχνίδια. Στον Άρη ξεκίνησε με διπλό. Πήγε στο Χ και γκολ και κατέληξε στον Άσο. Να σου πω κάτι, έτσι το πιάνω κι εγώ. Το κατάλαβε. Εσύ τι λες, το κατάλαβε. Για βάλ τα κούγια, τι είπε κούγια. Για βάλ λίγο κούγια. Α, τώρα δεν γουστάρεις. Ναι, με τη φαλακρή, τα τσιμιτσικότσιστε στα διαλύματα. Ζηλεύεις το γιατρό κι εσύ, ε. Ούμαρι, όλες οι τρελές εδώ μέσα μαζεμένες. Μια σοβαρή κυρία είναι έτοιμη να πει ειδήσεις, γιατί οι υπόλοιπες είναι τρελές. Η κυρία Μαρίνα Μπίκου, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο, με Τάνια Δήμου, Κώστα Γιαλαμά και Δημήτρη Κανελάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα το πρωί, Κουλιανός Δραπτόπουλος, 8 με 10 το μεσημέρι, όλοι μαζί εδώ στο κλουμί με τις τρελές. Θα τα αλλάξουμε το όνομα. Γεια σας.